Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε, εδώ είμαστε στον Λίμπερο με Τρόικα. 5η 21 Ιουνίου. Ο 21 Ιουνίου έφτασε. Δηλαδή, μιλάμε για τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα. Θα μας πει ο Μάριος τι ώρα ξημερώνει και τι ώρα δει ο ήλιος. Εδώ έχει ειδικότητα. Θα κάτσουμε να μετρήσουμε τις ώρες. Γράφετε για να επικοινωνήσουμε μηνύματα FM και ενώ το μήνυμα στο 545-26. Πέμπτη σήμερα, 21 Ιουνίου, ημέρα Παγκοσμίου Κυπέλου. Και η σημερινή. Δανία, Αυστραλία το μεσημέρι. Γαλλία, Περού το απόγευμα. Αργεντινή, Κροατία το βράδυ. Να, ένα μεγάλο παιχνίδι. Το μεγάλο είναι στις 3. Ποιος παίζει? Παίζουν τα σκυλιά του πολέμου. Έγινες Αυστραλός? Φαν. Από πριν το παγκόσμιο. Οι ομάδες είναι Αγγλία, Αυστραλία και Ισλανδία. Αυτές είναι. Εντάξει, οκ. Εννοείται. Σωτήρη, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Όταν είσαι έτοιμος, παίζουμε. Όταν ναι, είσαι έτοιμος. Πάμε. Όταν είσαι έτοιμος. Αχ, εδώ αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Κάνε ένα απολογισμό. Τι ώρα ξημερώνει και τι ώρα δει σήμερα. Περίμενε, ρε. Είναι... Ήσουνα έξω την άλλη φορά. Δικαίωση λέει ο Τσορμπατζόγλου. Το είπα 3 φορές, το άκουσες? Όχι. Δικαίωση Τσορμπατζόγλου, περίμενε, βέβαια, ναι, ναι. Το λέω εδώ και το είπα πριν 4 μέρες. Ημερολόγιο Αυστραλίας έλεγες? Όχι, περίμενε, βρε. Μάλλον λάθος είχε γίνει παπαριά. Περίμενε λιγάκι. Να, εδώ. Δικαιώνεσαι εσύ, ναι. Δικαιώνεσαι εσύ. Μιλούσες για άλλη χώρα, ρε, σίγουρα. Ναι, στο πήγα εγώ στο μία ώρα μπροστά. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε πρώτα. Σωτήρη Δασκαλάκη. Εντάξει, και σήμερα στην Τρόικα είναι ο Σωτήρης Δασκαλάκης για ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης. Το παλουκάρι, φίλος τα παλιά, με τη σερτάκι Velvet Revolver. Πάλι. Λοιπόν. Προχθές το φορούσε πάλι. Το ξεφτιλίζεις τώρα. Απαράδεκτο. Δεν έχει όρεξη. Είσαι απαράδεκτος. Είναι προβληματισμένος. Αυτό που έκανες, είσαι απαράδεκτος αυτό που έκανες τώρα. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Αυτό είναι εμφύλιο στον ΠΑΟΚ. Τώρα μαθαίνω το εκμεταλλεύομαι και αυτό είναι εμφύλιο στον ΠΑΟΚ, έτσι. Αχ, λοιπόν, Ανατολή Ηλίου σήμερα, 5η 21 του Ιούνιου, Σωτηρίου 2018. Αφροδισίου και Ιουλιανού, που σημαίνει χρόνια πολλά στο προσωπικό του νοσοκομείου Αφροδισίων Νοσημάτων, Τερεντίου Εικονίου Νικήτα Νησιρίου Αρτχίλη, τι ωραίο όνομα, και Λονασάρβ. Ανατολή Ηλίου 6 και 3, Δύση Ηλίου 20 και 51. Δικαίωση Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Σε ύμνησα εδώ και 3 μέρες. Λέω λάθος εγώ, το είπα, λάθος εγώ. Δηλαδή, ήσουν... για πόσες ώρες είναι? Είναι 12, 14, 15 ώρες περίπου. Ημέρα. Ναι. Ναι, ναι, αλλά αυτές εδώ τώρα, από σήμερα κάτι λέει. Μέχρι χθες, δε φίλε, η μουντίλα της μουντίλας. Το μόνο καλό ότι είμαστε μέσα στο παγκόσμιο κύπελο, Ιούνιος, παγκόσμιο κύπελο, και λέω, άντε λίγο παρηγοριέσαι. Βρέχει, κάνει έξω. Θέλει να έχει 35 βαθμούς. Εγώ θέλω να λέω, ναι, καλοκαίρι. Καταλάβω, ελληνικό καλοκαίρι. Θα το καταλάβεις και αυτό. Εντάξει, ελληνικό καλοκαίρι. Δεν είναι τόσο απλά, ας πούμε. Σωτ, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Λοιπόν, πέταξε το να δω πόσο γρήγορα θα έχουμε την πρώτη αντίδραση. Το πετάει ο Σωτήρης. Στον αέρα. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Metal punk, κάτσε καλά. Δύο διπλές προσκλήσεις. Δύο διπλές προσκλήσεις. Έχει την Καραγιάννη. Για απόψε, πρεμιέρα. Δύο διπλές προσκλήσεις απόψε, πρεμιέρα, να απολαύσετε την... Μάρθα Καραγιάννη. Αυτά. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Απαιτώ να έρθει μήνυμα στα επόμενα το πολύ 22 δευτερόλεπτα, τόσο απλά. Καραγιάννη, η οποία προχθές λέγαμε έτσι, είχε κάνει μια δήλωση κάποτε ότι τότε όποιον ήθελα τον είχα. Είναι σαν τον ΠΑΟΚ. Όποιον θέλει τον έχει, σου ειδώ αυτά. Ο Φιλανδούς, όλους έτσι. Ηρωνεύεται. Ναι, αλλά ήταν την ομάδα η οποία δίνει 5 εκατομμύρια να φέρνει 20χρονο, ηρωνεύεται. Φίλε, δώσε το 1 τρίτο σε μένα να σου παίξω μπαλάρα. Με αυτά τα ποσά που ακούω. Α, Σωτήρη, δεν σε ρώτησα. Έτοιμο, είσαι, φεύγει. Βασιλιά. Όχι. Θα ήθελες. Όχι. Πάω να το δεις. Ναι, το ξέρω, παλικάρι μου, και στο ξηροχώρι είναι και στην Άνω Βρύση Αρκαδίας. Ναι, το άλλο αυτό για τον ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά άντε ρε, περίμενα να μου πεις ότι θέλω να πάω, ναι. Όχι, άντε ρε.
Παιδιά, θυμάμαι ότι είχα νιώσει ότι είμαι φουλ απολύτιστος σε δύο στιγμές. Τότε στο τριήμερο στη Σιόν με τον Ηρακλή. Πρώτον, σκάει μύτη μπροστά μας σκουπιδιάρικο. Στο έχω πει σωτήρι νομίζω. Ένιωσα ότι είμαι πανβρώμικος. Δημήτρη, σκάει μπροστά μας σκουπιδιάρικο και λέω είμαι πανβρώμικος. Δηλαδή είμαι βρώμικος, δεν. Είμαι καραβρώμικος, δεν. Ναι. Ρε εσείς ακόμη. Δύο διπλές προσκλήσεις. Βάζει ο άνθρωπος, παίζει το κομμάτι. Είναι Μάρθα Καραγιάννη. Καραγιάννη έρχεται. Είναι δυνατόν. Μη μισπλέσα, δηλαδή. Πρεμιέρα δεν απόψε. Δεν δίνει στοιχεία εσύ. Τώρα απευθύνομαι τώρα, εντάξει, αν απευθύνομαι ο μέσος ακροατής μας είναι σαν και σένα. Ασχολείται. Ναι, και σαν και εμένα. Με το Μουντιάλ καθόλου. Από εγώ από τη βλέπω πέντε μέρες ασχολούνται μόνο με το Σκοπιανό. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν ισχύει. Καθόλου εδώ και χθες και εγώ, χθες με σταματήσανε. Κάμε ένα ξαναμαλώ, θα φύγω να ξέρω. Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Σήμερα θα μείνω για σένα. Σήμερα θα μείνω για σένα. Σήμερα θα μείνω για σένα. Οχ, λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Γοργόνες ναι. Και Μάγκες. Σκηνοθετή είναι του Γιάννη Δαλιανίδη, φυσικά. Σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη. Θέατρο Δάσους, απόψε. Ώρα τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Ώρα 9, 9 και 4. 9 και 4, ναι. Επίσημη ώρα. 9 και 4, ναι. Ώρα 9 και 4. Τι είναι αυτό, τι είναι. Η μεταφορά της ταινίας, κανονικά. Α, ναι. Αλλά πάνω στη σκηνή. Όχι. Με την Κορινθίου, καθαρά για σένα είναι. Σοβαρά μιλάς. Δώσε μου 10 ευρώ ή μία για σένα. Δώσε μου 10 ευρώ. Τι να πω, πού να πω να δω. Γράφω Γοργόνες και Μάγκες. Γεια σου ρε, γεια σου ρε Ρένα, καλημέρα. Εσεμεσικό ξεπαθένιασμα από την φίλη την Ρένα, τελειώνει 112, λέει Δάσους. Βασικά γράφει Δούσους. Προφανώς θα γράψει Α για Β. Γοργόνες. Γοργόνες και Μάγκες. Και Μάγκες. Στα αγγλικά είναι Fish Women and Mags. Κορινθίου λέει να γράψω άλλο. Κορινθίου. Φυσικά η Μάρθα Καραγιάννη σαν την Κορινθίου που καμιά 500 για πρωινό στα cornflakes. Θα σχολιάζω. Γυμνόστηθη η Μαρία Κορινθίου σε σκηνή. Τι εννοείς. Εδώ βγαίνει. Να δες λέει. Κάτσε να δούμε. Κάτσε, βγαίνει στην παράσταση αυτή γυμνόστηθη, όχι. Λεπτό διά, εντάξει ρε Σωτήρη, έτσι που το λες τα δασκαλάκι. Χρονοπούλο ρε, ίδια είναι αυτή, ποια είναι. Α, ναι, περίμενε. Ο Βογιατζής είναι κανονικά, παίζει, Η Ιζέτα Δούκα. Η Ιζέτα Δούκα. Σόπα, ρε. Η Ιζέτα Δούκα. Την οποία Ιζέτα Δούκα, ξέρεις που την παραδέχτηκα. Πού την παραδέχτηκα. Όταν βγήκε σε εκείνο το σύριαλ, ήταν του Χριστόφορου, τίνος ήτανε. Ως τρανσέξουαλ, φίλε, μεγάλο τσαλάκωμα. Ξέρεις, είμαι γυναικάρα, έτσι. Εγώ δεν πεθαίνω με τη Ιζέτα Δούκα. Καθόλου. Αλλά πάντως είμαι γυναικάρα. Ρε. Στον Ηρακλή παίζει πεντάρι. Ας πούμε, στο φέτος του χρόνου. Α, τώρα το είδα. Τι παίζει το βράδυ, Αργεντινή Κροατία. Μέχρι που δεν πάω. Ποιος Μέση, ρε. Δεν πάω. Κορεδί, έτσι. Δεν το έχω δει αυτό, Σωτήρη. Κάτι είχα ακούσει. Τι γίνεται, ρε. Τι έγινε, Σάλος. Έγινε Σάλος. Εγώ άκουσα κάτι άλλο. Έγινε Κάλος. Σάλος και Μάλος και. Κάλος. Συγγνώμη, τι ώρα είναι το Αργεντινή Κροατία. 9. Εννιά. Δεν με νοιάζει. Θα δω Αυστραλία. Θα χορτάσω μπάλα το μεσημέρι. Δανία, Αυστραλία. Δεν το ήξερα εγώ αυτό, ειλικρινά σου μιλώ. Κάτι ήξερα με Κορινθίου και τα λοιπά. Ό,τι λέει κάνει και τα λοιπά. Και είχα δει και κάπου είχα διαβάσει. Πόσες προσκλήσεις δίνεις. Δύο διπλές. Αν θέλεις, τη μία σαν μονή την κάνω, δώσε μου 10 ευρώ. Τι γίνεται. Έχω ξεφτυλιστεί οικονομικά, το ξέρω. Έτσι είναι αυτά. Πάτα το δικό μας το SMS. Γοργόνες και Μάγκες, λέει ο Κώστας, καλημέρα και μπαίνει στην κλήρωση. Παιδιά, δεν το είχα δει εγώ αυτό. Έτσι, όπως βγαίνει η Μαρία Κορινθίου, δηλαδή εντάξει, πραγματικά τα είπε όλα ο συνάδελφος. Ποιος Μέση. Έτσι, ο χαμένος Αργεντίνος, δίδυμος αδερφός της Κατερίνας Θάνου. Δηλαδή, αν βάλεις την Κατερίνα Θάνου μουσια, σαν να βλέπεις τον Λιονέλ Μέση. Α, κάντε το, αν θέλετε. Το είχα πει εγώ. Λένε, με αφορμή την παράσταση αυτή, γενικά έχει χαρακτηριστεί ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Ο οποίος τραγουδάει κανονικά live επί σκηνής, έχει χαρακτηριστεί ο Τύρι Δασκαλάκη, νομίζω με σένα το έχουμε σχολιάσει, ως ο σημερινός Γιάννης Πουλόπουλος. Ναι, συμφωνείς. Έχει τα πατήματα και τα λοιπά έτσι. Ναι. Γιατί για μένα Γιάννης Πουλόπουλος, συγγνώμη, είναι στην κατηγορία κανείς μετά. Κανείς. Γιάννης Πουλόπουλος, κανείς. Θεωρώ ότι έχω τα πάντα από Γιάννη Πουλόπουλο. Μέχρι και το 75-76. Μέχρι εκεί με νοιάζει. Μετά όχι, δεν με νοιάζει. Μετά δεν με νοιάζει.
Εντάξει, όχι την χα. Δεν με νοιάζει μετά. Εκεί πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω κυρίως μπουάτ, νέο κύμα. Μετά αλλάζει πάρα πολύ. Έρχεται η καταραμένη δεκαετία του 80, τα αλλάζει όλα. Και επίσης, Μέρη Χρονοπούλου μόνο μία. Μέρη Χρονοπούλου δεν σχολιάζω. Ας πούμε, μόνο μία. Απλησία στα γόνατα. Πεθαίνω με τα γόνατα Μέρη Χρονοπούλου. Πεθαίνω. Να είναι καλά η γυναίκα που δίνει τεράστιο αγώνα εδώ και πολλά χρόνια. Να είναι καλά η Μέρη Χρονοπούλου. Αυτά. Έχει δύσκολα χρόνια. Ναι, ναι. Αυτά, παιδιά. Δύο διπλές προσκλήσεις είναι για απόψε. 9 και 4, θέατρο Δάσους, FM και όνομα επώνυμο. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα περνάω γιατί ξεφτέλιζα ανθρώπους. Ναι, κυρίως άντρες, ότι τους σοβαρά, ε. Το έχει πει αυτό. Και έχω δει, έχω διαβάσει την, έχω δει σε δηλώσει. Ναι, πότε. Μπράβο, Σωτήρη. Τι μαθαίνω πρωί-πρωί. Ορίστε. Ένας φίλος ξεκαρδίζεται μέσω μηνύματος. Ναι. Έχει γράψει περίπου 3.000 φορές το χαχαχα. Ναι. Και συμπληρώνει. Πώς είπε ο Ασλαμής ότι είναι η Γοργόνα στα αγγλικά Fish Woman. Τελικά δεν ένιωσε μόνο θυσιών απολύτιστος. Γεια σου, αδερφέ, ωραίος. Είσαι αδερφός. Είσαι αδερφός, ωραίο. Α, μία είναι αυτή με το σκουπιδιάρικο. Και η άλλη ποια είναι? Έχουμε πάει σε εμπορικό κέντρο, 4 άτομα. Τρεις και εγώ. Ο ένας χορεύει, Δημήτρη, Θεός χωρέστον. Έφυγε το παιδί, και άφησε πίσω και παιδί, ας πούμε. Ναι, ο δικηγόρος, ο Δημήτρης ο Καπόλας. Θεός χωρέστον εκεί που είναι. Είμαστε μέσα στο εμπορικό κέντρο, Σωτήρη. Πρέπει να έχει περίπου εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, 800 άτομα. Ποιοι ακούγονται μόνο μέσα στο εμπορικό κέντρο? Εμείς τέσσερις. Ειλικρινά δηλαδή λέω, εντάξει, ζήτω η Ελλάδα ρε παιδί μου. Πρέπει να... πίστεψα ότι κάποια στιγμή ότι οι υπόλοιποι 800 δεν ανέπνεαν. Δηλαδή πήγα ειδικά, εντάξει, το 90% Ελβετοί. Εντάξει, ήταν και κάτι Γερμανία, Αυστριακή, κάτι τέτοιοι. Ειδικά οι Ελβετοί, δηλαδή πήγα να τσιμπήσω κάποιον, να δω ρε παιδί μου πως δεν μήπως έχουν βρει κάποιον άλλο τρόπο ζωής. Δεν έχουν εισπνοή, εκπνοή, μήπως κάτι άλλο, ξέρεις, δεν ακουγόμασταν. Τέσσερις Έλληνες. Γι' αυτό και λέω ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι μία και ελληνική. Το απορρόφηκα, την είδα έτσι σήμερα. Α, μην ρωνεύεσαι, ρε. Και αν πας να μιλήσεις για Μουντιάλ. Ό,τι θες, θα λες. Για να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Ό,τι θες, θα λέει ο καθένας. Με τον Μακεδονικό Χαλβά, ο οικογένεια Χαΐτογλου έχει κάνει τα πάντα, είναι κατοχυρωμένα τα πάντα, γιατί έχει γίνει πολύ θέμα κι αυτό. Το ακούω εδώ και 2-2,5 μέρες. Ο Μακεδονικός Χαλβάς, που τουλάχιστον 2 φορές από εδώ, εγώ, σαν εκπομπή, τη μία με τον Παναγιώτη, την άλλη μόνος, έχουμε δώσει δώρο και στους ακροατές. Καταπληκτικός. Μεγάλο ταψί. Τι το έχω δώσει, ε. Τα ταψιά, τα σαν ιτάμινο που είναι σαν το ιτάμινο δίσκι. Μας είχε στείλει. Ναι, ναι. Τη μία φορά μας έστειλε 3 και την άλλη 4-5. Έχω δώσει με το... και μόνος και με τον Παναγιώτη. Είναι τέλος. Είναι κατοχυρωμένα, είναι δεν τίθε θέμα κανονικά. Εντάξει. Λοιπόν, Σωτήρη, μία ανάσα μουσική λίγο δώσ' μας για να δώσω ένα θεματάκι για το σχολιάσει και ο φίλος από εδώ, συνάδελφος. Ρίτσα, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Έτσι, παιδιά, είναι πολύτιμο, όχι μόνο συμμετοχή για την κλήρωση και μία καλημέρα, ρε παιδί μου. Θέλω από καρδιάς για να ευχαριστήσω. Για Μουντιάλ θα πούμε τίποτα. Για Μουντιάλ. Mm. Θέλω, τα είδα τα μάτια χθες με προσοχή και τα τρία, εννοείται. Δεν, ούτε για τουαλέτα, ούτε στην τουαλέτα δεν πάω. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους δύο κλόουνς οι οποίοι μας διασκέδασαν πραγματικά χθες το μεσημέρι. Πραγματικά. Δώσαν στο μεσημέρι μου άλλη διάσταση και στους δύο κλόουν. Απλά την άλλη φορά πάρτε και κόκκινη μύτη. Αφού βέβαια πρώτα ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη από τους πραγματικούς κλόουν, τους οποίους λατρεύω, είναι υπέροχοι, είναι απίθανοι. Μάρθα, χίλια ευχαριστώ, μάτια μου. Χίλια ευχαριστώ, Μάρθα, να είσαι καλά. Χίλια ευχαριστώ. Τουλάχιστον εσύ να έρχεσαι όταν ο μπαμπάς δεν είναι εδώ, να έρχεσαι, να περνάς εσύ. Λοιπόν, θα μου λείψεις, ρε φίλε. Ειλικρινά. Έλα, μου, μια εβδομάδα θα λείψω. Δεν μπορούσα να φύγει. Ναι, αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Ο Κόλκας, τι ωραίο χιούμορ χθες που έκανε. Σωτήρη, φίλε, χθες φεύγεις και έχει γίνει ρημαδιό. Δεν ξέρω αν φταίς εσύ, το ότι έφυγες εσύ δηλαδή. Η κλόουν ποιοι ήταν χθες το μεσημέρι. Χθες το μεσημέρι. Το είδες το μάτς. Άμα είναι να μην... Γιατί το ότι δεν είσαι απαντήσει ακόμη, πρέπει να ντρέπεσαι. Για την Πορτογαλία. Δύο κλόουν στην ομάδα του Φερνάντο Σάντος. Δύο κλόουν. Δηλαδή, χίλια μπράβο, όποιος πει ξανά. Ότι ο Στέλιος Γιαννακόπουλος ή ο Δημήτρης Σαραβάκος βουτούσαν και πέφτανε ή ο Αλέξης Αλεξανδρής βουτούσε και έπεφτε και έκανε, ειλικρινά, θα κόβεται στον αέρα. Θα κόβεται.
Συγγνώμη, το μάτς το έβλεπε, το είδες. Ναι. Είναι φιλέ αγωνιστική αδυναμία. Ο ένας κλόουν, ξέρεις ποιος είναι. Επειδή δεν πάει καλά αγωνιστικά. Είδες τι κάνει. Ναι. Πώς πέφτει. Ναι. Τον είδες. Ναι. Και ζητάει τι. Σωτήρι. Το είδες καθόλου το Πορτογαλία Μαρόκο. Μην το δεις και ζητάει και το VAR. Δεν τρέπεται. Ζητάει και το VAR, το δούμε ξανά και το δείχνει τηλεόραση. Και ο σπίκερ. Όχι, δεν ήταν ο Μίλτος. Ήταν, όχι. Χαϊκάλη το βράδυ. Μπακόπουλο το καραβράδι. Νομίζω ο Μίλτος Θεοδωσίου. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Αυτός νομίζω... ο Περικλής που λέει τον Ζίγεχ Ζιάχ. Ναι, κάπως είναι ο Μίλτος Θεοδωσίου. Ο ρεπόρτης ΣΑΕΚ. Μιλάς έτσι στην Ελλάδα. Δεν είναι ο Θεοδωσίου. Α, δεν ήταν ο Μίλτος. Ένας που λέγεται Περικλής. Α, ο Περικλής Μακρύς, ρε, άντε. Ναι. Μια χαρά. Μπράβο. Ο Περικλής Μακρύς. Λοιπόν. Λέει, μόνο το παιδί που δεν έβαλε τα γέλια. Δεν τρέπεσαι, ρε, σιλιγάκι. Ζητάς και το VAR. Έχεις κάνει το καραγκιοζιλίκι που δεν το έχω δει αυτό. Όποιος ξανά πει για Γιαννακόπουλο, για Αλεξανδρή και Σαραβάκο, πραγματικά μετά από αυτό που κάνει χθες ο CR 6,5, δηλαδή τέλος. Και ποιος είναι ο άλλος ο τεράστιος κλόουν. Άντε αυτό θα το δεχθώ, πάει ο κλόουν να πάρει πέναλτι. Σωτήρη, μην το δεις αυτό το επόμενο. Βρήκε το Ρονάλντο. Όχι, ποιο Ρονάλντο. Το Ρονάλντο τον βρήκε. Α, Σωτήρη. Ήταν καραγκιοζιλίκι, εντάξει, αλλά τον βρήκε. Δημήτρη, μπάλα παίζουμε. Okay. Δηλαδή, ο Φουντουκίδης, ο Αρίσταρχος, θεός χωρέστων, τους έβρισκε όλους. Και δεν έπεφτε κανείς. Για τα παλικάρια. Δεν μπορείς να μειώσεις τον Ρονάλντο. Τι να πει ο Πίτερ Όσγκουντ, ο σχορεμένος, στο Χαριλάου, που ο Σπυρίδων ο Άγγελος από πίσω τον κλωτσούσε και τον έβαζε κιόλας. Μετά και το Μουντιάλ που κάνει. Ναι. Σε αντίθεση Μπράβο, με τον βρε, άλλον, ναι, δεν μπορείς να τον μειώσεις. Τελευταία φορά που τρίπλαρε αντίπαλο, είχα εγώ μαλλιά. Ο κορυφαίος στον κόσμο. Ζήτω Αντελίνο Βιερίνια. Τελευταία φορά που τρίπλαρε αντίπαλο, εγώ είχα μαλλιά. Ζήτω Αντελίνο Βιερίνια. Μπορεί και να μην χρειάζεται πλέον. Επιθετικός, ο οποίος δεν μπορεί να τριπλάρει αντίπαλο εδώ και δύο χρόνια, δεν σχολιάζω, δεν μιλάω. Έχει ανάγκη. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το άλλο σκηνικό το κορυφαίο. Το είδαμε, ρε, σήμερα. Που ντράπηκα. Κατάλαβα. Είναι ντροπή, εντάξει. Για ποιον. Αυτό το βλάκα το Μπέπε. Σωτηρή, μη δεις τι κάνει. Περπατάνε, έχει τελειώσει η φάση, την μπλοκαίνει την μπάλα, την έχει μπλοκάρει έχει την μπάλα. Έχει ξεφτυλιστεί πολλές φορές. Ο γκολκίπερς της Πορτογαλίας, την έχει μπλοκάρει. Και γυρίζουν όλοι προς τα πίσω, να πάρουν θέση οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Έτσι γυρίζουν οι δύο μας. Και είναι ο Πέπε, που είναι σαν το κτίριο αυτό. Σαν το κτίριο, ρε παιδί μου, άμα φτερνιστεί ο Πέπε, εσύ θα φύγεις από το τέτοιο. Από εσύ θα φύγεις. Μαζί με το τέτοιο από πίσω. Περπατάει ο Μπενατιά της Γιουβέντους, ο στόπερ της Γιουβέντους και αρχηγός του Μαρόκου. Μιλάει με τον άλλο, νομίζω με τον Φόντε, δεν θυμάμαι το άλλο, το στόπερ. Με κάποιον Πορτογάλο. Μιλάνε, κάτι λέει χαβαλέ. Και κάνει ο Μπενατιά στον Πέπε από πίσω, τον κάνει έτσι αυτό. Λίγο πιο δυνατά. Και πέφτει κάτω ο Πέπε, ασοριάζεται κάτω. Ρε φίλε, τον Πέπε, για να μην σε κουράζω. Αν εμείς οι δύο πάρουμε, ο καθένας από μία βαριοπούλα. Και πάμε από πίσω. Περπατάει στην Τζιμισκή. Ανέμερο στην Τζιμισκή, ρε παιδί μου, γιατί στον αγώνα μέσα είσαι σε μια ετοιμότητα. Έτσι, αγώνα στην παγκόσμιο κύπελο. Και τον κάνουμε και οι δύο μαζί έτσι, πιστεύω θα σπάσει η βαριοπούλα. Και εμείς θα τρέξουμε να φύγουμε όσο προλαβαίνουμε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Πέπε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Ζήτω όλοι οι Έλληνες στόπερ. Ζήτω όλοι. Ζήτω ο Θοδωρής ο Τρυποτσέρης. Ζήτω, τεράστιος. Τεράστιος. Ζήτω ο Γιώργος ο Δελιζήσης. Μπράβο, ρε Δέλη, είσαι παλίκαρος. Μπράβο, ειλικρινά. Μπράβο, ρε Στέλιο Μαλεζά. Έτσι. Μπράβο, ρε Στέλιο Μαλεζά. Είσαι γομάρι, είσαι αμετακίνητος. Μανολάς Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος. Μπράβο, Σοκράτη. Μπράβο, Σοκράτη. Τζαβέλας. Μπράβο, Μαυροπάνο. Black Pan. Δηλαδή, ρε εσείς, σοβαρά και τα βλέπει αυτά. Πλέον έχουμε 2018. Τραβάνε με τα κινητά όλη η κοινωνία. Έχει το μάτς καλύτερα με 85 κάμερες. Δηλαδή, αν κάνω εγώ τη φτερνιστό, θα γίνει χαμός, θα με δουν όλοι. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε εσύ, Πέπε. Τι είναι αυτά, ρε. Ρε Σάντος, γιατί δεν τους λες τίποτα. Ειλικρινά, δεν τους λες κάτι. Και μιλάμε εδώ για Αλεξανδρή και Σαραβάκο. Και για Γιαννακόπουλο Στέλιο. Που δεν έχει ούτε κάμερες, τίποτα. Α, πέφταν και ώρα να πάρουν. Το κατάλαβα, εντάξει, οκ. Okay. Πρώτη Πορτογαλία στον ομιλό τη. Μαρία, ό,τι και να λες εσύ. Ναι, τρέμω, ρε. Συνεχίζει το αίτητο. Τρέμω. Τους θέλω αυτούς. Πρώτη ώρα με Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία. Εινοποιητική για το ταβερνάκι, την παρέα, για το τραπέζι, για όλες τις όμορφες στιγμές μας. 23-17-13-9-81. Με Mr. Gold και απόψε στη ματσάρα. Αργεντινή-Κροατία, αλλά και πιο νωρίς. Η πιο γρήγορη, καλύτερη λύση ποιοτικά στην πίτσα 23-10-62-85-86 για παραγγελίες. 23-10-62-85-86.
με Ρεγκίνα ή δεξισουάρ μπάνιου, reginabanio.gr για την πρώτη ώρα. Και προσοχή. Η νέα μπάλα του Μουντιάλ. Στη Media Markt δεν θα βρεις μόνο τη μεγαλύτερη γκάμα τηλεοράσεων. Θα βρεις και τη μοναδική υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration θα έχεις τέλεια εικόνα. Αυτό σημαίνει προσαρμοσμένη φωτεινότητα, φυσικά χρώματα, λίγη αντίθεση. Η εικόνα θα είναι σωστή για κάθε τηλεόραση. Μάθε τώρα για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Markt. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Να θυμίζει διαγωνισμό. Μία. Ναι, λοιπόν, δύο διπλές. Α, έχουμε και ένα, νομίζω και για γυαλιά, μωρέ, να δώσουμε. Το τέλος πάντων, κάτι είχα, ρε, Δημήτρη, εδώ πέρα. Νομίζω ένα κουιζάκι. Α, ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ποιος παίκτης δίνουμε και ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Εδώ η παρατηρητικότητα επιβραβεύεται και η ανασχόληση με το Μουντιάλ. Ποιος παίκτης της Ισπανίας δευτερόλεπτα πριν την εναρκτήρια σέντρα κρατούσε στο χέρι του πουλάκι στο χθεσινό μάτς. Δευτερόλεπτα πριν την αρκτήρια σέντρα κρατούσε στο χέρι του πουλάκι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express και δύο διπλές προσκλησούλες Γοργόνες και Μάγκες, πρεμιέρα απόψε θέατρο Δάσους, ώρα 9 και 4 το FM και ένα ονοματεπώνυμο, το σχετικό ή τα σχετικά και τα διμαθές, αποστολή στο 54-526. Πω, ξύλο κανονικά, γίνεται χαμός. Και πολλοί και άντρες που είναι ολοφάνερο δεν γουστάρουν ούτε Μόντριτς ούτε Μέση. Θέλουν να δούνε απόψε Μαρία Κορινθίου. Θέλουν να δούνε Ζέτα Δούκα. Θέλουν να δούνε, γιατί όχι, Θανάση Ευθυμιάδη. Αγγελική Λάμπρη. Βέβαια. Θέλουν να δούνε Εμίλιο Ράφτη, Τάσο Κωστή, Πέτρο Ξεκούκη, Παναγιώτη Πετράκη. Έτσι. Ποιο Μέση, ρε φίλε. Ποιο Μόντριτ. Πλάκα μου κάνει. Γοργόνες και Μάγκες, ναι. Χαμός. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Κάτι δείχνει αυτό. Μπράβο. Εντάξει, Ρίτσα, τώρα βλέπω το επίθετο. Ναι, με τέτοιο επίφτο παίζει να κερδίσει. Okay. Λοιπόν, Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα, λέει. Ο Τάδε κρατούσε ένα πουλάκι πριν τη σέντρα του χθεσινού αγώνα. Είσαι γατώνη, εσύ μπαίνει και για τα γυαλιά. Α, όχι. Εσύ μπαίνει, δεν θες θέατρο, μόνο για τα γυαλιά. Sorry, συγγνώμη, νόμιζα μπαίνει για το. Ναι, ωραία. Έγινε. Έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Αρκεί να απαντήσει στην πάρα πολύ απλή ερώτηση. Ποιο ποδοσφαιριστή τη Ισπανία δευτερόλεπτα πριν την εναρκτήρια σέντρα του αγώνα με το Ιράν που έλαβε χώρα στο Καζάν, και ήταν κρίμα και άδικο, ρε παιδί μου, για το Ιράν, ήθελα ένα χι να γουστάρουμε, αν και έκανε πολλές φάσεις η Ισπανία. 0-1 έληξε, παιδιά, για όσο το ξέρουν, έτσι να το ξέρετε αυτό, 0-1 με γκολ του Ντιέγκο, του Κώστα, ένα γκολ και αφήσε τα μπρικόλα στον μπιλιάρδο, τέτοια μπρικόλα είχα να δω από τότε που παίζαμε στο Λάμπι, στη Μαρτίου, στα μπιλιάρδα, στο Πανεπιστήμιο. Ο Σωτήρης συγκινήθηκε. Τώρα μόλις ένα δάκρυ κυλάει στην αριστερή του παριά. Συγκινήθηκε. Ρε εσύ, τι κάνει ο Λάμπη, ζει. Μακάρι να ζει. Ερημωμένο. Χαίρομαι που δεν έχει γίνει τίποτα. Περνάω και είναι εκεί στοιχειωμένο, ερημωμένο. Αράχνε στα μπιλιάρδα μέσα, στέκες. Δεν έχει ένα-δυο μπιλιάρδα. Έχει ένα τραπέζι, νομίζω. Α, σταματήσω σήμερα, περάσω τώρα, με τσίτωσες. Ναι. Πόσες ώρες μπιλιάρδο, ρε φίλε, και ποδοσφαιράκι εκεί. Πόσες ώρες, πανεπιστήμιο ο Λάμπης. Όσοι φίτησαν στο πανεπιστήμιο του Λάμπη και ακούνε, ας στείλουν ένα μήνυμα. Γαλουχήθηκαν εκεί γενιές και γενιές. Καλά, ποδοσφαιρικές συζητήσεις, εντάσεις, στεκές να φεύγουν, δεν σχολιάζω. Okay. Λοιπόν, ποιος ποδοσφαιριστής της Ισπανίας, λοιπόν, κρατούσε ένα πουλάκι δευτερόλεπτα πριν την εναρκτήρια σέντρα του αγώνα με το Ιράν. Και δύο διπλές προσκλησούλες, Γοργόνες και Μάγκες, η εμβληματική ταινία musical από τα κορυφαία στον πλανήτη όλων των εποχών του Γιάννη Ταλιανίδη, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη, απόψε θέατρο Δάσους. Η πρεμιέρα είναι απόψε, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι οι παραστάσεις. Απόψε, ώρα 9 και 4, δίνουμε δύο διπλές προσκλησούλες. FM και όνομα τεπώνυμο. Βάζεις για το ένα, για τα δύο, ό,τι θες. Αποστολή στο 54-526. Μπορεί να μπεις και για το Γοργόνες και Μάγκες και για τα γυαλιά. Οκ. Okay. 54-526. Λοιπόν. Χθες έπαιζαν τρία φαβορί και έρθαν και τα τρία με το 1-0, το οποίο είδαμε. Η Πορτογαλία δεν είναι καλά, δεν παίζει καλά, είναι φανερό. Mm-hmm. Το λέει και ο Σάντος ότι είναι πολύ προβληματισμένο από την εικόνα που έχει η ομάδα του. Από το γεγονός ότι δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, δεν μπορεί να έχει μια
συνέχεια, δεν μπορεί να κυριαρχήσει, κυνηγάει πολλούς αντιπάλους, κουράζεται. Ναι. Έχει θέματα τα οποία πρέπει να τα διορθώσει. Στον γκολ ένα μεγάλο γιατί ρε Μανουέλ. Γιατί ρε Μανουέλ. Πώς τον χάνεις έτσι ρε εσύ. Ποτέ δεν μπουν μπροστά στο 4, μετά κυνηγάς όλο τον αγώνα και είσαι πολύ καλύτερος. Γιατί ρε Μανουέλ Ντακώστα, παικταρά πρώην του Ολυμπιακού, ο οποίος Δημήτρη, η μαμά του γεννήθηκε στη Γαλλία. Ήξερα ότι έχει ρίζες πορτογαλικές, αλλά τι τρελές, τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Ο ορισμός του πολυπολιτισμού, το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Γεννήθηκε στη Γαλλία. Πατέρας Πορτογάλος, μητέρα Μαροκινή. Εθνική παιδών, Γαλλία. Εθνική ελπίδων, Πορτογαλία. Εθνική ανδρών, Μαρόκο. Έχει παίξει σε 8 χώρες σε 10 συλλόγους. Καλημέρα στον πολυπολιτισμικό Μανουέλ Ντακώστα, από τα πιο δυνατά, τα πιο μεγάλα άλματα που έχω δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το θυμάσαι, απίστευτο άλμα. Σε κοντινά αργή κίνηση, σε 100 μάτς Ολυμπιακού, απίστευτο άλμα. 20 πόντους κάτω από τον Ρονάλντο. Στο άλμα. Τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου αυτή τη στιγμή το επιβεβαιώνει. Το μέτρησες. Το επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά, όπως μετρήθηκε το sprint που έκανε στο μάτς με την Ισπανία. Γύρω στα 35 χιλιόμετρα την ώρα, πόσο ήταν. Συγγνώμη, είδε τη δηλώση Ερντογκάν και μιλά τώρα. Στα 35 του χρόνια, ο μεγάλος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος οδηγεί την Πορτογαλία σε αντίθεση με άλλους δίθεν star που δεν μπορούν να οδηγήσουν την εθνική τους ομάδα. Ενώ έχουν καλύτερους συμπαίχτες. Είσαι τραγικός. Ενώ έχουν καλύτερους συμπαίχτες εκείνοι. Εκεί έχεις δίκιο. Ο Ρονάλντο. Εκεί έχεις δίκιο, ναι. Είναι μόνος του σχεδόν. Ναι. Οδηγεί την Πορτογαλία σε άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Να πάμε στο άλλο μάτς, για να σχολιάσεις κάτι. Στο μάτς των 6, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία 1-0. Αδικία για τους Σαουδάραβες, για την ομάδα του Χουάν Αντώνιο Πίτσι. Πήραν οι Ουρουγουανοί του Όσκαρ Ταμπάρες, πήραν την νίκη με 1-0. Με τον γκολ του Λουίς Σουάρες στο 23ο λεπτό. Μέχρι σήμερα, νομίζω, το πιο φθηνό γκολ του Μουντιάλ. Δηλαδή θα το δικαιολογήσω σε ομάδα εδώ χωριό που παίζει στην έψιμ γάμα κατηγορία, ξέρω εγώ ποιες είναι, Γερακαρού με Ζαγκλιβέρι, αν το δικαιολογήσω εκεί. Κόρνερ, θα πω ένα μπέκ, ξαφνικά βρίσκεται ολομόναχος στην καρδιά της άμυνας, ποιος, ο Λουίς Σουάρες, δηλαδή. Και κάνει, όχι πλα, δεν είναι πλα, είναι απλό, αυτό που λένε οι Άγγλοι tap-in που λέμε στο ποδόσφαιρο, ένα tap-in goal δηλαδή. Και μετά, πολύ καλή οι Σαουδάραβες. Ρεσί Τρυπέν, για τον Γάλλο διαιτητή, λέω. Τον Κλεμάν Τρυπέν στο Ουρουγουάη, η Σαουδική Αραβία. Κοιμηθήκαμε σε αυτό, φίλε. Ναι, αλλά άρχισε να το χει οι Σαουδάραβες. Yeah. Δίνεις 4 λεπτά. Το μάτς είναι καθαρά για 5. Κάνουν τρελά θέατα οι Ουρουγουανοί στο τέλος. Γιατί όλοι δίνουν καλά, και οι διαιτητές δίνουν 5. Καλά κάνουν. Δώσε χρόνο, γιατί είναι ποδόσφαιρο, έχει καθυστερήσει. Δίνεις 4 μαζί σου. Ετοιμάζονται οι άνθρωποι να γεμίσουν. Στο 3:59 σφυρίζει τη λήξη, τόσο πολύ κόπτεσαι. Δηλαδή είναι δυνατόν. Γιατί για μένα εκεί ο διαιτητής φαίνεται αν κόπτεται. Στο 3:59 ο Ανθρωπάκος σχεδόν έχει αγγίξει την μπάλα. Είναι μέσα 15 Σαουδάραβες. Και σφυρίζει τη λήξη. Δηλαδή ντέτε καλά να μην γίνει στραβή. Και δεν περάσει ο Ξεδοντιάρης. Ο οποίος κάνει χθες πάλι 2 εσχρά θέατρα. Είναι δυνατόν. Για τον Ρονάλντο που είπες όμως, έφαγε και 2 κλωτσιές. Αλήτικες από τον Πενατιά. Αλήτικες σκαριές εκεί στον Αχίλιο που είναι αλητία. Θα δεχθώ τη μία. Η άλλη ποια είναι η δεύτερη. Τη μία, ναι. Και άλλη μία παρόμοια. Να σου πω κάτι. Με πρόθεση να το χτυπήσει. Τώρα τι. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Ο Πελέ έτρωγε 80 σε κάθε ημίχρονο. Το 66 τον χειρούργησαν τον Πελέ. Τον βγάλαν έξω στον αέρα. Δεν μπορούσε να πατήσει ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να πατήσει. Είναι η κλασική εικόνα που τον βγάζουν. Τον κουβαλάει, τον ξεχνάω, το θηρίο, το τέρας, τεράστια μορφή, εμβληματική μορφή της Βραζιλίας. Με κάτι καρπούς σαν τον μπούτι μου. Δεν μπορούσε να πατήσει ο άνθρωπος. Εντάξει, τι τον κάνουν αυτόν. Τον προστατεύουν όσο δεν πάει. Δηλαδή, ξέρω τι να πω. Και το βράδυ είχαμε το Ιράν-Ισπανία 0-1. Εκεί πραγματικά. Σήκω Ευρυπίδη και ξαναγράψε τους Πέρσες. Πραγματικά. Σήκω Ευρυπίδη και ξαναγράψε τους Πέρσες. Θα μπορούσαν πολύ πολύ άνετα το Χ. Αν και κάνουν πολλές ευκαιρίες οι Ισπανοί, αλλά είχαν φάσει οι Πέρσες για να κάνουν για να σοφαρίσουν, να κάνουν το 1-1. Το γκολ του Ντιέγκο Κώστα. Βαρετό, ρε φίλε, βαρετό. Ναι, η μία ομάδα 80% κατοχή, η άλλη 20% να διώχνει την μπάλα, να προσπαθεί να πει. Είναι δεν πολύ. Είναι, δεν... Ναι, εντάξει, οκ, τι να κάνουμε τώρα. Ωραίο Καρίμα Σαριφάρντ.
Πολύ καλό και πολύ καλό σαν Χατζησαφή. Μιλάω για τους δύο Έλληνες, πρώην του Πανιωνίου και, το, και νυν του Ολυμπιακού και οι δύο. Ο οποίος Χατζησαφή στο Ξενιά τραυματίστηκε επί τη θέση του Μιλάντ Μοχαμαντή, ο οποίος τι κάνει, το είδες. Γι' αυτόν λέω, ξαναγράφει τους Πέρσες Ευρυπίδη. Τι κάνει στο τέλος του αγώνα, το είδες. Τελευταία φάση. Έχουν μια ευκαιρία οι Ιρανοί. Πλάγιο και πάνω το καλύτερο. Λογικό. Μπαίνουν όλοι μέσα. Στο... Έχει δώσει ο διαιτητής 4 καθυστερήσεις. Σωτήρι, κερδίζουν πλάγιο οι Ιρανοί. Και πάει αυτός ο Μιλάντ Μοχαμαντή να το εκτελέσει, ξέρεις, σαν κόρνερ. Και τι κάνει ο τύπος. Mm. Παίρνει φόρα και κάνει τούμπα με την μπάλα μαζί κάτω στο χορτάρι. Ναι. Μηνύματα. Καλά σας έκανε Μέγας Αλέξανδρος, ρε, εσείς. Ναι. Για τον Πικέ, αυτό ισχύει. Ναι, πάμε παρακάτω. Μηνύματα για το θέατρο, όλα αυτά. Όλοι για θέατρο, καλημέρα γράφετε όλοι. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και Νίκο, να είσαι καλά. Και εκεί που τρέχει ο Ρονάλντο χθες σπριντ και βγαίνει ο γρηγορότερος παίκτης του Μουντιάλ, κοιτάει πίσω και βλέπει τον Λεό Ζαμπά να του ανάβει τα φώτα από μακριά για να τον προσπεράσει. Τον? Α, κάνεις πως δεν ξέρεις. Τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Λεό Ζαμπά. Ο Λεό Ζαμπά είναι, παιδιά, συγγνώμη. Θα πάρει τώρα, τι, ποιο. Ναι, ρε, ο Βραζιλιάνος που ήρθε τώρα. Ναι, ήρθε, έκλεισε αυτό. Δεν θα κλείσει. Εντάξει, μακάρι. Κάνει τα ιατρικά του και θα κλείσει. Ωραία. Θέση, τι είναι αυτό. Ναι, εξτρέμινε. Πιο πολύ. Ο Βραζιλιάνος, άμα και γρήγορο, δε φίλε, τέλο. Πολύ γρήγορο. Α, τον έχει δει, έχει δει. Ναι, το κύριο χαρακτηριστικό αυτό είναι. Ωραία, πάρα πολύ γρήγορο. Θα σου πω κάτι να πεθάνει, θα το είχα πει στο ζωτήρι ξανά. Ποια ομάδα στην πόλη έχει φέρει, κοντό και αργό. Σκέψου λίγο και απάντησε μου μετά. Λοιπόν, Λεό Ζαμπά, πού έπαιζε το παλικάρι, παίζουν λίγο. Στην Γκρόζνη τη Ρωσία. Μάλιστα. Από Κορίνθιας, Βραζιλιάνος, 20 ετών. Ωραίες, 20 ετών! 20 είναι μόνο. Ρε εσύ, άρα σφαίρα θα είναι ο άνθρωπος. Εντάξει. Και ο Ρονάλντο 35 είναι. Ρε φίλε, ποδοσφαιριστής. Κοντός. Πες ότι δεν ξέρει, δεν έχει τεχνική. Ένα 80 είναι. Α, είναι και σε καλό ύψος. Είναι... 1,79 είμαι εγώ, με περνάει ένα πόντο. Εντάξει. Τον Παναγιώτη περνάει 6 πόντους. Ωραίος. Λοιπόν, πες μου ρε παιδιά. Κοντός και αργός ποδοσφαιριστής. Γίνεται. Τι είπε, Σωτήρη? Η κάλτσα πάνω από το γόνατο. Ναι. Για ποιον, κατάλαβες? Του Ηρακλή. Είχαμε φέρει ένα μπολονό το 2000. Παιδιά, στείλτε ένας. Νομίζω είναι το όνομά του 5 γράμματα. Κάτι από ζήτα ξεκινάει. 4-5 γράμματα είναι. Είναι ή μονοσύλλαβο ή δισύλλαβο. Παιδιά, το βλέπω μία. Λέω, μπορεί να είναι η φάση έτσι. 2. 3. Λέω σε έναν φίλο, ρε εσύ συγγνώμη, αυτός είναι αργός ή μου φε... Λέει, ρε εσύ, και εγώ αυτό λέει σκέφτομαι. Κοντό ποδοσφαιριστή και αργό, δηλαδή, μόνο ο Ηρακλής μπορούσε να φέρει. Ο Πολωνός, ρε παιδιά, στείλτε κάποιος, το θυμάστε. Να, τώρα ακούει Ματζίκου ο Γιώργος, να μου το στείλει. Λοιπόν, νομίζω... ο Ρονάλντο είναι 34, έτσι τρέχει 34, ναι. Γεννημένος του 85. Ναι. Το πιο φθηνό γκολ Μάρι το τρώει ο Ντεχέα. Άλλο, περίμενε. Περίμενε. Αυτός εκείνο που είναι... σας έπιασε κότσο και θα τον δίνετε 21 εκατομμύρια τον χρόνο. Καλά, άστα τον κότσο. Άστα τον κότσο. Άστα τον κότσο τώρα στον Τεχέα στη United. Άστο. Του κάνει τη φάση αυτή που μπορεί να το κάνει. Εντάξει, δηλαδή, περίμενε. Αν έτρωγε. Ας πούμε ο Πασχαλάκης πέρσι κάνει τροματική σεζόν το παιδί. Αν έτρωγε ένα τέτοιο σε ένα μάτς. Τι θα τον έλεγε. Θα έλεγα εγώ τώρα σε παοξίδες, σας έπιασε κότσο. Αυτό είναι η στραβή. Ρε φίλε, πράγμα μου κάνεις. Ο Λουίς Αρκονάδα. Τη Ισπανία κάνει, κάνει το λάθος τη ζωή του στο κύπελλο Εθνών Ευρώπης 84. Ο Λουίς Αρκονάδα ο άνθρωπος. Τι από εγώ. Άρη Ισπανία, σε πιάσαν κότσο. Δηλαδή, τι είναι αυτά, το τι χάζα, πού έπεσε το αυτό ο. Καλά, στον Τεχέα. Είναι αυτή, ειδικά τελευταία τριετία, είναι σταθερά στου δύο, τρει κορυφαίου του κόσμου. Πέντε. Στου τρει. Όμπλακ, ναι. Χαντάνοβιτς. Τον πάω πάρα, πάρα πολύ. Τον πάω πάρα πάρα πολύ. Είναι προσωπική μου αδυναμία αυτός, αλλά δεν το λες ανίκητο. Ναι. Ο Ντεχέα πιο πολύ είναι ανίκητος. Είναι Νόιερ, Ντεχέα, Όμπλακ, αυτή για μένα. Κι άλλος, κι άλλος. Εντάξει. Πολύ καλούς προφανώς και έχει. Πολύ καλούς. Ισπανία, Ιταλία. Τέλος πάντων. Θα μας τρελάνει ο πρόεδρος. Μια το Χατσερίδη, μια το Βραζιλιάνο, τώρα τον Πούκι. Ναι, γιατί λογικά σήμερα μιλάμε για τη μέρα του Πούκι. Ας τον ηρεμήσει κάποιος, πες το διπλανό σου ότι θα πάθει απανωτά εγκεφαλικά τη νέα σεζόν.
Αντί με το, για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Νόμιζα κάτι καφιάρι για Πορτογαλία, για Αγγλία. Λέω τι λέει αυτό. Ναι, εντάξει, καλά. ΠΑΟΚ, ρε, φίλε, πάλι ξύλα χτυπάω. Ε, καλά, ΠΑΟΚ δεν πρέπει να γραφάρες. Είναι εντάξει. Αυτή τη στιγμή για μένα, αν πει ας πούμε η ΕΠΟ, στο εδώ πέρα τέρμα τα πάντα, μεταγραφές τα πάντα, τέρμα, εγώ θα πάω να πω κάντε απονομή στον ΠΑΟΚ τώρα. Α, μπράβο. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία. Θα το πω, ειλικρινά. Κάντε απονομή και ας γίνει το πρωτάθλημα, έτσι, για να έχουμε λίγο εκπομπές κτλ. Αλλά είναι αυτό, εντάξει, δεν είναι θέμα. Άρα ο Πούκι σήμερα. Πολύ ωραία εμφάνιση αυτή, φίλε. Ωραία φωτογραφία αυτή. Και ωραία φωτογραφία και πολύ ωραία εμφάνιση. Χάμελ. Α, ποια είναι αυτή, η Μπρόντμπι. Ναι. Τη Μπρόντμπι, ωραία εμφάνιση. Φαντάσου τι φωτισμό έχει εδώ το γήπεδο, για να βγει έτσι αυτή η φωτογραφία, φίλε. Ναι. Εκπληκτική. Μεγάλη συγκίνηση προχθές. Βαθιά υπόκληση στη Χάμελ. Σταθερά αυτό στη Δανία. Σταθερά αυτό. Βαθιά υπόκληση. Χωρίς καραγκιοζηλίκια, πιτσιλιές, γραμμές να βγαίνουν από τους ώμους, από τις μασχάλες κτλ. Μπράβο, χίλια μπράβο. Και χίλια μπράβο στην Άμπρο, βέβαια, έτσι. Του Περού. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βαθιά υπόκληση στην κορυφαία ποδοσφαιρική εταιρεία του πλανήτη Γη. Α, ο γιος του Σαββίδη, ο μικρός, ο Νίκος, παίζει και μπάλα. Σε χθεσινό φιλανθρωπικό αγώνα. Μπράβο. Ωραίο στυλ. Ε? Εδώ η φωτογραφία. Μπράβο, ωραίο. Νόμιζα και νομίζω αυτή. Τίποτα λέω από την ΚΑΠΑ 18-17. Τι είναι αυτό, λέω φωτογραφία. Ωραίο στυλ. Ωραίος. Ωραίος. Πιστεύω, ας πούμε, από τον Κλάους, παίζει το παιδί να ξέρει τρεις φορές παραπάνω μπάλα. Ο Κλάους είναι ανέως σε αυτούς, έτσι. Όχι. Εκεί που ήτανε. Όχι. Τι, σε άλλους. Αυτό διάβασα. Θέλω να τον παραχωρήσουν. Άλλο. Α. Αυτή που μιλάμε ακόμη ανήκει. Εκεί ανήκει. Ναι. Που και καλά οδηγούσε πιο. Αυτό το είχατε καταλάβει. Τον πιάσαμε πιωμένο, θα πάει στην Κύπρο. Γιατί δεν κατάλαβα. Στην Κύπρο επιτρέπει να οδηγούν πιωμένοι. Δεν κατάλαβα αυτό. Εντάξει. Φωτεινή καλημέρα. Ιωάννη καλημέρα, Γιώργο καλημέρα, μεγάλη μας χαρά που βλέπουμε πολλούς άντρες να συμμετέχουν για την κλήρωση, στο διαγωνισμό για το Γοργόνες και Μάγκες. Δύο διπλές προσκλήσεις, Γοργόνες και Μάγκες, απόψε η πρεμιέρα, ώρα 9 και 4 στο θέατρο Δάσους, το αριστούργημα του Γιάννη Δαλιανίδη, ολοζώντανο μπροστά σας στην σκηνή του θέατρου Δάσους. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Θα μπουν στην κλήρωση όσοι απαντήσουν ποιος ποδοσφαιριστής της Ισπανίας δευτερόλεπτα πριν την ακτήρια σέντρα στο εψεσινό Ιράν-Ισπανία κρατούσε στο χέρι του ένα πουλάκι. Όλοι οι χαμένοι και των δύο διαγωνισμών καβατζώνουν δωρεπιταγή 650 ευρώ από τα Opticon Express. Break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Πρώτος Ευρωπαίος σκόρερ όλων των εποχών, ρε φίλε. Πέρασε τον Μπούσκας. Ποιος Πούσκας, ρε. Ναι. Ο Ρονάλντο. Ο Πούσκας, ναι. Ο οποίος έπαιζε Μάρι σε εποχή που έμπαιναν κατά μέσο όρο στο ποδόσφαιρο και στα παιχνίδια 8 γκολ. Έτσι, σε άλλη εποχή. Ο Πούσκας έπαιζε με τεράστιες χώρες. Ναι, ναι. Τώρα έχουν γίνει 852 κρατήδια. Εδώ σιγά σιγά θα έχουμε 9 Μακεδονίες, όπως το πάνε αυτοί. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Η Σοβιετική Ένωση ήταν μία και πανίσχυρη. Η Ιουγκοσλαβία μία και πανίσχυρη. Ναι, και τώρα παίζει ο Πικρά. Τώρα είναι πολύ δυνατή η Σερβία. Πολύ δυνατή η Κροατία. Τα έχω ξαναπεί αυτά, ρε. Πολύ δυνατή η Βοσνία. Πέρασε, λέει, ο Ρούνεϊ το ρεκόρ του Μπόμπι Τσάλτον. Ναι, ο Μπόμπι Τσάλτον έπαιζε με η Σοβιετική Ένωση. Έδινε το χρόνο, ας πούμε, 6 μάτς, το ένα πιο σκληρό από το άλλο. Με υπερχώρες. Τώρα ο Ρούνεϊ έχει παίξει με Λετωνία, με Αζερβαϊτζάν, με Καζακστάν. Πιο δύσκολο είναι. Καλημερίζουμε Τσάλτ. Καλημερίζουμε τη Χρήσα του Ταλτίδη, ο οποίο θα πέρανε τόση ώρα, αλλά είχε κάποιε υποχρεώσει. Αν μαλώσετε, θα φύγω, να ξέρετε. Δεν υπάρχει κορυφαία γυναίκα. Δεν υπάρχει. Είναι συλλεκτική η εκπομπή. Η κορυφαία Ελληνίδα. Γιατί η Χρήσα, φεύγει. Είναι συλλεκτική. Φεύγει για πάντα. Τι. Για πάντα. Όχι. Φεύγει για πάντα μαζί. Φεύγει από το Λίμπερο. Αυτό έτσι που το λες, έτσι ακούστηκε. Δεν φεύγει από το Λίμπερο, όχι. Α, εντάξει. Γιατί είναι συλλεκτική, πε μου. Γιατί αύριο Δημήτρη πάει η προετοιμασία. Έτσι. Άρα. Ξεκινάει ο μήνας, το δίμηνο απουσίας των ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Κάτσε, σήμερα είναι τελευταία σου κομπή. Ναι. Όχι. Τι όχι. Το διαψεύω. Δεν πας προετοιμασία αύριο. Θα είσαι αύριο εδώ. Όχι. Δεν θα είσαι. Όχι. Θα λείψω 8 μέρες. Άρα με αναγκάζει να έρθω 10 ώρα. 8. Ναι. Μόνο. Ναι. Αφού σου λέω θα γυρίσουμε. Φίλε, 30... ξέρω ότι οικονομικά είσαι ορισμένος. Ναι. Τα παιδιά ζητάνε δώρα αυτά, μαγιό καινούρια, η μικρή ψήλωση κτλ. Αλήθεια είναι. Σου δίνω 15 ευρώ. 13 Αυγούστου, έρχεσαι εδώ πέρα για μια μέρα. Άντε πάλι. Δεν θα μπορώ. Αυτό το 13 Αυγούστου μας έχει φάει από δεν θα μπορώ, για μια μέρα. Για μια μέρα. Δεν θα μπορώ. Τι θέλει, 15 ευρώ. Δεν μπορώ, σου λέει. Σκέψου τι παίρνεις για τη Μάρθα μόνο. Θα έχει άδεια. Ο Σωτήρης έρχεται άνετα. Είδε, άκουσα 15 ευρώ και το μάτι του γυάλισε. Γύρισε το μάτι του. Φίλος μου ζητάει να σου δείξω τη νέα εκτός έδρας φανέλα της Celtic. Με σήμα τον Κέλτικο Σταυρό. Κέλτικο Σταυρό, τη βλέπω, ναι. Την είδες. Δεν την είδα καλά. Άνοιξε. Θες κάπου, ναι, άνοιξε τη λίγο. Φανελάρα, καλά, δεν σχολιάζω, ναι. Κέλτικο Σταυρός. Ναι, ο Κέλτικο Σταυρός που έχουν και στα κημητήρια, στα μνήματα, ναι. Στους τάφους τους.
Τι είναι ιδιαίτερο. Αυτό είναι ο Κέλκιο Σταυρό. Φυσικά είναι ιδιαίτερο. Με ένα κύκλο στο. Ναι, σχηματίζει κύκλο απάνω και πιο φαρδί παχή. Α, ναι. New Balance έχουν και αυτοί. Έχει κάποια στιγμή τη Liverpool η Celtic. Στο είπα. Παιδιά, όσοι θέλετε, Liverpool και New Balance, συλλεκτικέ επαιτειακέ, ναι. Στο κατάστημα τη New Balance, η Μητροπόλεω, κάνουμε και διαφήμιση. Ναι, ναι, καλό είναι, να πάνε να την πάρετε. Σε καλή τιμή πλέον. Σε καλή τιμή. Σε καλή τιμή. Έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Like Γιώργο Ματζίκη. Δύο. Εννοείται, ρε, σελτικάρα, εννοείται. Και έχουν βγάλει πολύ ωραία φανελα μπλουζάκια τα παιδιά του συνδέσμου τη Celtic στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία μπλουζάκια, παιδιά, ακόμη περιμένω να μου φέρετε. Όχι κούτρα, να τα αγοράσω έτσι. Δύο διπλές προσκλήσεις. Γοργόνες και Μάγκες. Η πρεμιέρα απόψε, θέατρο Δάσους, ώρα 9 και 4. Η μοναδική περίπτωση για να χάσουν ο Μόντριτς και ο Μέση απόψε είναι με τέτοιο musical εδώ ζωντανά στη Θεσσαλονίκη. Με Μαρία Κορινθίου, με Ζέτα Δούκα, Θανάση Ευθυμιάδη, με Παναγιώτη Πετράκη, Γιώργο Γαλίτη, Αγγελική Λάμπρη, Γιώργο Βάλαρη, που συνοδευτεί κιόλας, με Πέτρο Ξεκούκη, αγαπημένος, με Εμίλιο Ράφτη, με Τάσο Κωστή και στο ρόλο της αρχόντισσας η μεγάλη μοναδική απλησίαστη Όλγα Πολίτου. Λατρεμένη Όλγα Πολίτου. Mm. Ήμουν για αρκετά χρόνια ερωτευμένος μαζί της. Εκείνη δεν το ήξερε. Και της το έχω πει. Και θεωρώ ότι παραμένω ερωτευμένος. Lady, κυρία Όλγα Πολίτου. Έτσι. Και φυσικά δίνουμε και Opticon Express, ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ποιος ποδοσφαιριστής της Ισπανίας στο εψεσινό Ιράν-Ισπανία. Δευτερόλεπτα πριν τη σέντρα είχε στο χέρι του ένα πουλάκι. Κρατούσε ένα πουλάκι. Όλοι οι χαμένοι και των δύο διαγωνισμών καβατζώνται δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Εντάξει. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Αυτό ήθελα να σου πω, ρε φίλε, για την Άγγλια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Loftus-Cheek που μπήκε ως αλλαγή. Το κομμάρι της Πάλας. Ναι, ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τέρας ντουλάπα που ξέρει και μπάλα. Ναι. Παίζει στα άκρα. Ναι, τον είδα πολύ λίγο φέτος. Τον είδα πολύ λίγο. Και όταν τον πρωτοείδα, τρόμαξα. Βλέπω ένα γομάρι τέρας μπροστά στα άκρα. Λέω αυτός κάτι, κάποιο μπέρδεμα έγινε. Αποκλείεται, δεν βλέπω καλά. Και είναι. Τον αποθεώνει ο Αζάρ. Ναι. Γιατί ανήκει στην Τζέλσι, έπαιξε στην Πάλας δανεικός. Α, δεν το ήξερα αυτό. Και τον αποθεώνει ο Αζάρ. Δεν ήξερα ότι ανήκει στην Τζέλσι. Είναι κορυφαίος, είναι δυνατός, γρήγορος με την μπάλα. Ναι. Κτλ. Σωτηρή, τον ήξερα. Θα παίξουν μαζί, έτσι. Φίλε ντουλάπα που παίζει μπροστά στο πλάι. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Απάει αυτό δίπλα στον κάμπο. Ο κάμπο θα φαίνεται ότι κουνούπι περίπου. Ο Τζάλμα. Ο Τζάλμα. Τον απαξιώνει τώρα που φεύγει. Όχι, τον πάμε τα χέρια, δεν πρέπει να φύγει ο Τζάλμα. Φεύγει τέλο οριστικό. Θα φύγει, ναι. Αυτά είναι. Κακό λέω κι εγώ, αλλά θα φύγει. Το μήνυμα του μήνα στο Λίμπερο το στέλνει η Αθηνά άρρωστο Αριανάκη από το Ελευθέριο Κορδελιό. Και τον Θεό τον ίδιο να κάνει μεταγραφή από το Βικελίδη δεν περνά. Αθηνά από Ελευθέριο, αν υπάρχει συνέχεια στιγμή. Μην τον προκαλείς ο Σαββί, θα τον φέρει. Λατρεμένη Αθηνά. Μην τον προκαλείς τον Σαββί. Η Ιεροσιλία. Θα τον φέρει. Η Ιεροσιλία. Λέμε ποδοσφαιρικά πάντα μιλάμε. Δεν είναι. Ναι, αλλά σου λέει και να τον φέρει, πάλι δεν περνάς. Για να δούμε. Για να δούμε. Ναι, 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 ναι. Βέβαια. Κάτσε, είπε στο ξανά σου τι είπα, τι είπε. Ναι, λέει ότι εγώ λέω Ιεροσιλία. Φέρει, ναι. Και λέει ο Χρυσάνθος. Είναι Ιεροσιλία, σωστό. Που, αυτό που λέει η Αθηνά. Βάσει των δεδομένων, ρε φίλε, μιλάμε. Ναι, ναι, λίγο, ναι, ήταν λίγο σκληρό αυτό που είπες. Ναι. Η Νίκη λέει: μπαίνει για θέατρο. Καλημέρα στην ωραία παρέα σας. Καλή συνέχεια. Να σε, δεν ξέρω την ωραία παρέα που την είδε. Ο Κώστας λέει: καλημέρα και μπαίνει για το Γοργόνες και Μάγκες. Μόνο μία απάντηση για τον Ισπανό ποδοσφαιριστή με το πουλάκι. Ναι, παιδιά, τι έχει γίνει. Δεν βλέπετε Μουντιάλ. Δεν το βλέπουν από την αρχή. Ανοίγουμε γραμμές. 23-10-287-888. Για τον κορυφαίο Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή και σκόρερ. Δικιά σου άποψη. Εκπληκτικό Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πάλι μόνος του οδηγεί μια ομάδα στην κορυφή, σε αντίθεση με άλλους superstar οι οποίοι λυγίζουν στην πίεση που ασκείται όταν παίζουν με την εθνική ομάδα. Σε άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν φύγουν από το κλαμπ το οποίο τους ανέδειξε, χάνονται. Εδώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Σε αντίθεση με τον Ρονάλντο. Φαίνει σε δύσκολη θέση. Καταλάβει, με φαίνει σε δύσκολη θέση το ναι, σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν μάθει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού μόνο του συλλόγου τους και δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Είναι εξαρτώμενοι από τον κάθε Ινιέστα και τον κάθε άλλον Τσάβη κτλ. Κώστα Μακεδόνα. Ναι. Δεν λέω ονόματα. Ναι. Λέω τον Ινιέστα, είπα Κώστα Μακεδόνα. Ναι. Σε αντίθεση με τον Πορτογάλο Superstar, ο οποίος όπου και να πάει είναι ο νούμερο ένα, ο κορυφαίος και είναι ο ορισμός του παίχτη νικητή. Ο ορισμός δεν λυγίζει σε κρίσιμα πέναλτι, σε κρίσιμα φάρου, σε κρίσιμα παιχνίδια. Που έχει ένα τριπλάρι αντίπαλο, ναι, από το πιχιό στα μας μαλλιά. Ναι.
Πιστεύω ότι ο Πλατέλας, ο άνθρωπος, τριπλάρει σε κάθε ημίχρονο 15 ποδοσφαιρικούς αντιπάλους. Σε κάθε ημίχρονο. Αυτός έχει να τριπλάρει τελευταία φορά που τρίπλαρε αντίπαλο. Είχα μαλλιά εγώ. Περιμένει πελάτης. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Φίλε, πιο δυνατά αν μπορείς. Ναι, μα ακούτε. Ναι, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Arsenal. Ναι, καλημέρα. Τι έγινε, σε αποστόμωσε ο πρόεδρος. Σε αποστόμωσε. Που ανησυχούσες για μεταγραφές. Εγώ δεν είπα τίποτα κακό. Που γκρίνιαζες. Μας φάγατε με την κρίνια, μας φάγατε. Συγγνώμη το παιδί αυτό. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Παλικάρι μου για να ακούγεται αυτά που λες. Λες ωραία πράγματα. Λίγο πιο. Από πού μιλάς, ρε. Έχει τραβηθεί ο ηχολήπτης. Σε ανεβάζει τέρμα και δεν μπορούμε να ακούσουμε. Σήμερα για μπάλα μιλάμε, επιτρέπετε. Ναι, σήμερα. Μην προκαλείς. Μην προκαλείς, καλά είμαστε. Άμα ξαναμαλώσουν, θα φύγω. Κάθε μέρα μπορούμε να μιλήσουμε για μπάλα. Εσείς διαμορφώνετε το πλαίσιο στο οποίο θέλετε να συζητήσουν. Οι ακροατές που βγαίνουν και θέτουν θέματα. Αν τώρα θέσεις θέμα για μπάλα, θα μιλήσουμε για μπάλα. Αν θέσεις θέμα για Μακεδονία, θα μιλήσουμε για Μακεδονία. Αν θέσεις θέμα για τη Φέη Σκορδά, θα μιλήσουμε για τη Φέη Σκορδά. Την Κορινθίου σήμερα. Η Κορινθίου. Τι θέμα θες να θέσεις. Κύριε Δημήτρη. Έλα. Κύριε Δημήτρη. Θα κλείσουμε και τον Μπούκι. Βεβαίως. Ναι. Κλείνει και αυτός δηλαδή. Ναι. Για το Βέρμπλου εγκαταλείπει. Είναι δύσκολο. Τι να κάνεις. Άμα δεν κλείσει άλλη ομάδα, θα επιμείνεις. Θα πάρει άλλον ή κάποιον άλλον στη λίστα. Θα πάρει χαφ. Δεν καίγεται όμως. Δεν καίγεται. Δηλαδή με τον Μπούκι καίγεται. Στην επίθεση υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα. Κακό πρόβλημα. Εγώ από ό,τι κατάλαβα ουσιαστικά αυτός ο Βραζιλιάνος είναι η αναβάθμιση στα πλευρά λόγω αποχώρησης του Κάμπος. Έτσι δεν είναι. Μ' άρεσε η αναβάθμιση. Μ' άρεσε. Εντάξει, κάπως. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Ακόμη δεν τον είδαμε, κάμπος το βαφτίσαμε. Ωραίο. Μ' άρεσε αυτό. Έλα, βρε, τώρα. Έλα, είναι πολύ ξεκάθαρο ο κάμπος. Είναι ένας σταθερός ποδοσφαιριστής του 6 του 7. Σταθερός. Αυτός είναι του 8, του 9. Αυτός είναι. Μπορεί να φτάσει και ο Ενρίκε και ο Άρντα να φτάσει πιο ψηλά. Αλλά δεν είναι στοίχημα. Και για τον Τζακ Γουίλς Ρέτσι λέγαμε και το παιδί έμεινε στάσιμο. Επειδή σε άρεσε να το λέω. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος εσύ. Μπορείς να είσαι σίγουρος. Στάσιμο. Για τον Τζακ Γουίλς στάσιμος. Περίμενα άλλη εξέλιξη. Και οι Άγγλοι, κυρίως οι Άγγλοι. Ταλέντο, γι' αυτό έφυγε. Ναι. Καλά έκανε και τον έδιωξε. Τον ναι, τον ναι, του είπε δεν μου κάνεις. Ναι, ρε τον Έμερι. Ναι, έτσι στην ψύχρα. Λέει δεν μου κάνεις, φύγε. Ναι, καλημέρα. Διαρκείας πειρές. Πάει, έκλεισε. Γιατί βγήκανε. Εντάξει, άμα με ρωτάς, άμα βγήκαν τα διαρκείας. Γιατί θα πάρεις. Δεν έχω διαρκείας χωρίς να έχουν βγει ακόμα. Ναι. Ήσυχη είσαι σήμερα, μου, γιατί. Πώς. Πολύ ησυχία σήμερα. Αφού μιλάς εσύ χαμηλά. Αυτό θέλει να κάνουμε να πάρουμε. Άντε καλημέρα. Όπω είναι λίγο κουραστικό. Ναι. Επόμενος. 23-12-87-8-8-8. Για ποδόσφαιρο, για Ζαμπά, για Κάμπος. Ζαμπά. Ζαμπά. Αυτός τώρα είναι παικταράς δηλαδή. Είναι ένας νεαρός, πάρα πολύ γρήγορος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Που το για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έδωσε 5 εκατομμύρια. Σε ρώσικη ομάδα. Ναι. Εντάξει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αν γιατί μπορεί στη Βραζιλία να δώσει 5 εκατομμύρια, να πάει σαν καλύτερο. Και πα στη Ρωσία. Σε είναι και αυτή μια λύση. Okay. Σε αυτά ο ΠΑΟΚ έχει διάβλο με τη Ρωσία. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει διάβλο με τη Ρωσία. Δεν έχει βγει και πολύ χαμηλά. Σε ποια πόλη είναι η. Γκρόζνη. Η Γκρόζνη. Δεν είναι και. Το καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά στο υποτιμάει. Είναι οι Τσετσένοι, τι είναι εκεί. Ναι. Στου Τσετσένου έδωσε 5 εκατομμύρια δηλαδή. Μάλιστα. Τσετσένικη ομάδα είναι τσετσένικη ή ρώσικη. Ρώσοι, ξέρω εγώ τώρα τι είναι. Τον πήρανε 2,5 από την Κορίνθιας, τον πήρε ο ΠΑΟΚ 5 και θέλει να τον δώσει, ξέρω εγώ, 10-15. Άρα οι Τσετσένοι πήρανε 2,5 έναν από την Κορίνθιας και μέσα σε ένα χρόνο τον πούλησαν 5-2 στον ΠΑΟΚ. Σε λατρεύω. Και αυτή η μεταγραφή με τον Ρώσο και τα λοιπά είναι η πρώτη στην ιστορία σου, η καλύτερη. Η πιο ακριβή. Και είναι σε Ρώσους τα λεφτά. Γιατί. Τρελαίνομαι! Το ρωτάς. Από τον Ρώσο στους Ρώσους, αυτό λέω. Σωτή, τώρα σε τύρι, τώρα μπαίνει. Άσε, δεν μιλάει. Αυτό τι είναι, άλλα λεφτά είναι. Άσε, χαλάκι, άσε. Όχι, φίλε. Είναι άλλα λεφτά. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι από πίσω, δηλαδή. Γιατί βλέπω το στήρι σου λίγο. Ρωτάω να μαθαίνω. Μην μαλώσετε, θα φύγω εγώ. Ρωτάω να μαθαίνω. Θα φύγω, μην μαλώσετε, θα φύγω εγώ. Άρα η μεγαλύτερη μεταγραφή είναι. Όσο θα είναι το μπάτζι του φέτος. Σιγά μην είναι 5 εκατομμύρια το μπάτζι. Θα είναι 6. Όχι. Έξι. Κάνεις λάθος. Λιγότερο θα είναι. Πολύ λιγότερο κιόλας. Γιατί έξι μου είπαν εμένα γι' αυτό. Αυτά που αυτούς που σου είπαν έξι δεν έχουν αντίληψη ότι το 6 εκατομμύρια budget σημαίνει 10 εκατομμύρια στην πραγματικότητα. Εντάξει, ναι. Ο Άρης θα έχει budget αγωνιστικό γύρω στα 3 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Άρα ο ΠΑΟΚ που θα έρθει στο Βικελίδης θα πρέπει να ρίξει 7 γκολ. Γιατί ένας 19χρονος είναι διπλάσιος από το όλο το συνολικό μου το budget.
Άρα θα πρέπει να έρθει στο Βικελίδη για να λήξει 0-7. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο που περιμένει. 0-7. Αυτό είναι χρηματιστήριο, δεν είναι ποδόσφαιρο. Συνάδελφο. Καλά. Αυτό είναι αμπαλοσύνη. Καλά. Και επειδή κάνει ένα 5, θα πάρει το πρωτάθλημα και ο άλλο κάνει 500. Άσε το όνομα. Έτσι όμως. Άρα και εσύ λέει ο Σωτήρης στη Σπάρτη έπρεπε να ρίξει 4 και 5. Έριξα. Λοιπόν... 0-0 ήρθε. Και έμεινα στην κρίση και έκανα τέτοιο. Και έμεινα εκεί που ήμουνα. Ναι, 0-0. Φέτος έριξα, 0-3. Α, φέτος άλλο, ναι, φέτος ναι. Και δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί και εγώ έχω 900 χιλιάρικα μπάτζετ είχα φέτος. Παιδιά, περιμένει τόση ώρα πελάτης. 400 χιλιάρικα είχε η Σπάρτη, 900 χιλιάρικα εγώ, το διπλάσιο. Όχι το 20πλάσιο. Καλημερίζουμε τους λάκωνες. Άλλο 20 φορές, άλλο διπλάσιο. 0-3 έριξε, ρε, φέτος. Έλα, πάμε στον κόσμο. Στη Σπάρτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας! Γεια σας! Καλημέρα, πιο δυνατά λίγο φίλε, ναι. Τι πιο δυνατά? Θέλω να πω κάτι, ναι. Το οποίο ίσως ο κύριος Ασαλαμάς δεν το κατέχει καλά. Πού να το κατέχει? Όνομα και ομάδα, όνομα και ομάδα κύριε μου, μιλάμε πρόσωπα, το όνομά σας. Κύριος Αργύριος. Κύριος Αργύριος. Μια ομάδα ήταν η Ηρακλήδη. Αργύριος. Η καλύτερη μπάλα που παίχθηκε ποτέ, αυτά στον κύριο Κώστα από την Κατερίνη. Ναι, ναι, ναι. Που έλεγε σήμερα το πουλί τον άγουρα, που έλεγε πάλι για, το, για την... Ότι καραμπινάτε το 80. Λοιπόν, η Τιβέλτ, να πω κάτι, η Τιβέλτ, μια γερμανική εφημερίδα, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Ο κύριος Κώστας είπε ότι το 80 καραμπινάτη, που το δικαστήριο ήταν 2-1 υπέρ του Ηρακλή. Είπε ο κύριος Κώστας. Καλά, ο κύριος Κώστας τον έκανε μάγκα ο σχορεμένος ο Περσινίδης που πήγε τη βάλιζα με εκατομμύρια μπροστά για το λάκι του Παϊωάννου. Την άνοιξε μπροστά με τα μετρητάκια. Εγώ τον γνώρισα τον Μπέλιο, ο οποίος δεν ήταν στη βασική ομάδα. Χάσα και τα δύο παιχνίδια στο τέτοιο και άλλο φίλο μου ο Γιώργος Μαντελάκης γιατί θα το πάρει στα χαρτιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, να τελειώσω κάτι. Η Die Welt, η γερμανική εφημερίδα. Η Die Welt, ναι. Η Die Welt έγραψε πριν από 3-4 μήνες για το Ρονάλντο. Βέβαια τον αποκάλυψε ο γιος του Μπεκρή. Εγώ δεν μ' αρέσουν τα πράγματα. Αν ήταν ο πατέρας του Μπεκρή, γιατί. Πώς, δεν είναι λάθος. Λέει ότι επέρεται και λέει: είμαι ο ωραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ποιος? Είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και ο πιο πλούσιος. Αυτά το έχω για θέμα, τι θέλει πλαστική ο Ρονάλντο με τα λεφτά που έχει. Στις επόμενες μέρες, ειλικρινά. Σε συνέντευξη. Μπαμ, κάνει, σφυρίζει. Θα φύγω εγώ και μετά. Θέλει πλαστική. Φυσικά φύγει και μετά. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, ο πιο πλούσιος. Για φαντάστε αυτά να έβγαινε και τα ο Χατζημαρκής ή ο Κούδας. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Δεν ήταν αλήθεια όμως αν τα λέγαν. Τι να πει ο Κούδας, ότι είμαι ο πιο όμορφος. Μου επιτρέπεις, ο Κούδας στα νιάτα του, άντε ρε σήκω φύγε. Με 37 νούμερο παπούτσι. Φύγε, όσοι είναι αυτός εδώ ο ψεύτικος. Φύγε από τον ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Φύγε από τον ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι να βγει να πει ο Χατζηπαναγής με τη βελέντσα στο κεφάλι. Χατζηπαναγή δεν είπα για να. Εγώ είμαι το 41 γυριδής, 77 χρόνο που με αποκάλυψε. Σας έκλεψε καμία γυναίκα ο Κούδας? Ο Κούδας έβγαινε στην ΕΡΤΡΙΑ κύριε, ναι. Και έλεγε ότι έβγαινε εγώ από την Τούμπα για να πάω να δω τον Βασίλη. Πράγμα το οποίο δεν το λέγει κανείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή προς τιμή του έδειξε ότι είναι και μεγάλος χαρακτήρας. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ενώ άλλο. Όταν 120.000 ψηφίσαν τον Βάσια για τον καλύτερο παίχτη που αντιτίθεται ο κύριος Κώστας γιατί ήταν ο γιος του Αντάρτη. Του καπιτάν Κυριάκου από την Ταχέδη. Θεός χωρέστον. Υπέργος άνθρωπος. Ναι, Θεός χωρέστον. Δίπλος στο αδερφό μου θα μένωσταν. Τον έχω λοιπόν, εικόνα μπροστά μου, ολοζόταν τον Παρπακυριάκο. Που με συγκίνησε. Ο καλύτερος προσβεστής, ο πιο. Τέλειος, πώς το λένε, ο πιο. Τέλειος και πιο τέλειος. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη. Σε ένα μικρό. Ναι, σε ένα μικρό. Και θέλω να πω εσείς ότι. Και αυτά τα πράγματα έλεγε και το ψηφίσανε. Άλλο θέλω να πω. Ψηφίσανε 120.000 κόσμος και πήγε ο Μπόμης. Ο Βουντουκίνη και ο Διακογιάννης και δώσαν το βραβείο στο Δωμάζου. Ο άλλος έβαλε 10 γκολ με κόρνερ. Ναι. Αλλά άμα παίξετε, 10 γκολ δεν μένουν έξω, κύριε. Πού να παίξει μπάλα στον Μπατζόγλου, κύριε Αργύριε μου. Ναι, ναι. Έγινε κύριε Αργύριε, 30. Καλά, καλημέρα. Τριάκοντα. Κύριε Αργύριε, να είστε καλά. Πού καταλήξαμε τώρα με αυτή τη συζήτηση? Αυτό, ότι πρέπει να αφήσει τον ΠΑΟΚ. Ο Κούδας στα νιάτα του, από τον Ρονάλντο. Ήταν πεθαράς ο Κούδας. 5 φορές πιο ωραίος. Από τον ψεύτικο αυτόν. Δεν τον έχει πει ούτε μάνα. Ο οποίο τόσα λεφτά που έχει δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Δηλαδή, εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ξέρω το τηλέφωνο του. Τον Κούδα. Το Ρονάλντο. Α, τον Κούδα, μια χαρά. Ο Κούδα σήμερα μια χαρά σε το άνθρωπο. Τον είναι πάλι τώρα. Αξιοπρεπέστατο. Πάω πάρα πολύ. Στυλάκι και τα λοιπά. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Λίγο η φωνή βραχνιάζει πολύ. Ναι. Εντάξει. Ξέρετε μια γιορτή στη θύρα 4 ήταν. Νομίζω. Ή στην ΜΠΑΕΠ, στα γραφεία σα. Στον Μπάου και για εκδήλωση. Τσιγάρο είναι. Μάλιστα. Βάζει ο Κούδας σου ίσκι. Στο κοπί νομίζω, ρε. Και του λέει ο Μάκης, Γιώργο, πιο σιγά, δεν είναι τσάι. Το είχε γεμίσει μέχρι απάνω. Ξεχύλιζε. Ο άλλος νόμιζε ότι ήταν χυμός. Εντάξει. Δεύτερη ώρα, έχουμε γραμμές. Έλα ρε, μη μας τους κόβεις.
Δεύτερη ώρα με κτήμα Αγέρινο και Διαμαντής Catering βασικά. Έχετε ένα μικρό πάρτι, έχετε ένα μεγάλο συνέδριο, έχετε μια εκδήλωση με 100 άτομα. Ό,τι και αν έχετε από 20 άτομα μέχρι και 3.000, στο Διαμαντής Catering τους εμπιστεύεστε, όπως κάναμε και εμείς, 23.10, 5.30, 5.25. Είτε για το κτήμα Αγέρινο, είτε για οπουδήποτε επιθυμείτε. Μην ξεχνάς, δύο διπλές, Γοργόνες και Μάγκες, η πρεμιέρα απόψε, 9 και 4 θέατρο Δάσους, ποιος Μέση και ποιος Μόντριτς, Μαρία Κορινθίου και Ζέτα Δούκα έχω, λέμε, και ζευγάρι γυαλιά ηλίοπτικων Express, ποιος ποδοσφαιριστής της Ισπανίας χθες κρατούσε ένα πουλάκι δευτερόλεπτα πριν την εναρτήρια σέντρα. Κορινθίου ή Δούκα. Θα έλεγα καμία από τις δύο. Καμία. Με καμία δεν τρελαίνομαι. Σαφώς Ζέτα Δούκα. Γιατί? Γιατί με ρώτησες και απαντά. Εξήγησε το, πες για ένα λόγο. Καλό ήταν αυτό. Μη χαριετίζεστε, οι σχέσεις είναι ψυχραμένες. Λέμε τώρα στον αέρα αυτά. Μια χαρά είναι. Ας. Είναι κακό το κλίμα και αυτό βγαίνει και στον αέρα. Αυτά. Τρέπεσαι λίγα. Πες λίγο Δούκα ή Κορινθίου. Και γιατί. Μ' αρέσει πιο πολύ ο τύπος το κατάλευκο. Κατάλευκο. Διαφωνούμε. Ξανθό. Πάρα πολύ. Θυμάμαι, στη ζωή μου να ήμουν με μία σκούρη κοπέλα. Με μία σκούρη να ήμουν, μελαχρινή. Με μία. Άχισε. Γιατί έκανα εγώ. Είσαι άμπαλος. Έχω φωτογραφία με μία που τέλος που τώρα παντρεύτηκε και χώρισε από ό,τι έχω μάθει. Τον παράτησε τον άντρα της. Έναν Αριανό. Τα χέρια μας είναι. Βγάζαμε φωτογραφία. United Colors of Benetton. Σοβαρά. Θα σου δείξω, θα πάρει πλάκα. CFD Carpets Κολοκυθάς. 2317-62-164. Για καθαρισμό χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων, σαλονιών κτλ. Κτλ. Και injection service. Για εξοικονόμηση καυσίμου με την ρύθμιση του συστήματος καθαρισμού Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα. Έχουμε ένα ακόμα ημίωρο, τελευταίο, για μπάλα και όχι μόνο. Θα ανοίξουμε και γραμμές, έτσι, 23-10-287. Ένας ξεφωνεί το Χατζηπαναγιά. Τι λέμε στο... Ρε το Σωτήρι είναι, το Σωτήρι το δασκαλάκι. Οι νέοι και τα προβλήματά τους, αυτά είναι. Οι νέοι έχουν προβλήματα, έτσι είναι. Αυτό, ευχάριστα προβλήματα όμως. Παιδιά, αδέρφια, εδώ είμαστε στην αγαπημένη σας Τρόικα και ήρθε η ώρα να πλακωθούμε σε 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά. Πού? Στο Μπέργκλερ, στον παράδεισο των μπέργκερ στην Καλαμαριά, στη Μεταμορφώσεως 5, στην καρδιά της Καλαμαριάς, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Μελέ Μερκούρη, πρώην Δημαρχείο της Καλαμαριάς. Γίνεται χαμός, ειδικά τώρα με το Μουντιάλ, πέφτει ξύλο με ντιλιβεριές. Delivery για τον Μπέργκλερ 2314-007-722. Το βράδυ, το μεσημέρι θα δεις τώρα την Αυστραλιάρα. Γιατί να μην χτυπήσεις ένα Diamond ψωμάκι, σουσάμι, μπιφτέκι, μπέικον, παρμεζάνα, ντομάτα, μαρούλι και αγιολί. Λέω τώρα εγώ, έτσι να πεις έλα, Μπέργκλερ εκεί. Γουστάρω τώρα στο ημίχρονο του Σουηδία, του. Ποια πεις Αυστραλία εσύ, Δανία. Ναι. Δανία, Αυστραλία, να χτυπήσω μια μπεργκεράρα κατευθείαν στο Μπέργκλερ. Και στην φέρανε. Come and get it, που λένε και στον Μπέργκλερ και στην Καλαμαριά, να πούμε. Λοιπόν. Τι γίνεται σήμερα. Διαγωνισμός. Όχι, αυτό έχεις κανονίσει. Είχες... Α, μας. Μη, για τον άλλον έκπληξη να χαρεί. Γιατί δεν τον ξεφτέλησα. δεν τον εννοώ, τον ξεφτέλησα, τον μίλησα λίγο κάπως. Λοιπόν. Περιμένει κόσμος. Δύο διπλές προσκλησούλες. Γοργόνες και Μάγκες. Ώρα 9 και 4 η πρεμιέρα. Απόψε. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίοπτικων Express. Ποιος ποδοσφαιριστής Ισπανίας κρατούσε ένα πουλάκι στα χέρια του δευτερόλεπτα πριν την εναρκτήρια σέντρα. Ένα πουλάκι. Εσύ τι πουλάκι κρατάς? Καναρίνια. Αυτό. Ναι. Είδες τι ωραία συμπεριφορά. Αυτό. Άμεσα μέλος εσύ. Αυτό. Μιλάς και μπάρικα. Ωραία. Αυτό. Δες. Ορίστε. Πουλάκι τον θεωρείς αυτό. βαρύ. Σκληρό. Δεν ξέρω να το κατάλαβε. Είναι το κότο πουλάκι. Το χοντρένεις κι άλλο. Το χοντρένεις κι άλλο. Όταν διαλέγεις Δούκα αντί για Κορινθίου, είναι σαν να διαλέγεις Τόργκελε αντί για Ιμπραήμοβιτς. Ε? Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Όχι. Σιγάρε. Ναι, ήταν ήθελα λίγο... να δω τη σύντροφο αυτού που το στέλνει. Μάλιστα. Να δω με τι είναι αυτός. Είμαι περίεργος. Πάμε, καλημέρα στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καταρχήν να δούμε ότι είναι την σύντροφο. Με τη σύντροφο.
Καλημέρα. Γιατί γεια σας. Τι είναι, είναι όη. Α, ναι. Μπορεί να γυναίκα, ας πούμε, για να σου πει. Είναι τι, α, ναι, αν είναι γυναίκα. Φτάνει με την Κορινθίου. Φτάνει με την Κορινθίου. Έχουν διαρρεύσει τα γυμνάδια όσες φορές έχει λύσει τη σιωπή του Λουτσέσκου. Φτάνει. Ωραίο. Αποστόλη. Ώρες, ώρες, λες κάτι ωραία. Ώρες, ώρες. Αποστόλη. Καλημέρα, Αποστόλη. Έχει καιρό να λύσει. Έχει καιρό να λύσει τη σιωπή του Λουτσέσκου. Όλο νέο ράσμα. Κάνα δύο μέρες. Θα τη λύσει τώρα που έκανε πρώτη ο ΠΑΟ. Δεν θέλεις να τη λύσει τώρα τη σιωπή. Είσαι άδικος, είσαι λίγο άδικος, διότι αυτό που σου είπε ο Χρήστος είναι αλήθεια. Εάν εγώ θέλω να μιλήσω μαζί σου για τέχνη, θα μιλήσεις και εσύ για τέχνη μαζί μου. Εάν κάποιος πάρει και μιλήσει για το Μουντιάλ και τον σταματήσει και τον πεις πες μου για τη Μακεδονία και άσε το Μουντιάλ, τότε θα έχεις κάθε δικαίωμα να πεις αυτό που είπες στην αρχή της εκπομπής, φίλε. Έχεις λίγο... Έχει δίκιο ο Χρήστος αυτό που λέει. Ο κόσμος πάει την κουβέντα εκεί που θέλει. Πάμε, ωραία, άστο, δεν... πάμε. Φύγαμε. Αποστολή, πάμε. Σ' ακούω, okay. Ωραίο. Καλό, συμφωνώ. Ωραίο, πάμε. Δημήτρη, παρακαλώ. Μία ανάσα από Πούκι και πολλές ανάσες από Βέρπλουμ. Αυτό με τις ανάσες. Καλά, καλά. Τώρα που θα φύγει ο Πούκι και τα παστελώνει, θα σου πει. Θα πάει κανένα Βέρπλουμ στον Άρη και θα έχουμε κομπές για τρία χρόνια. Πάει ο Βέρπλουμ στον Άρη. Να είναι η τελευταία μέρα που το λέμε, ρε φίλε. Καλό πράγμα αργεί να γίνει. Μακάρι, μακάρι βέβαια. Σοβαρά μιλάς, εννοείται. Όσο για τον Τζάλμα Κάμπος που τον φάγαμε επιτέλους, έχεις απόλυτο δίκαιο, ο Λουτσέσκου θα έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Σε βάθος χρόνου είναι για το καλό του ΠΑΟΚ αυτό που έγινε, αλλά τώρα βραχυπρόθεσμα... Υποθέτης. Ναι, υποθέτω ότι σε βάθος εύχεσαι, χρόνου... Θα... Εύχεσαι. Ναι. Και εύχομαι και υποθέτω. Δεν μπορεί να εύχομαι να μην είναι καλό. Δεν μπορεί να το εύχομαι αυτό το πράγμα. Εύχομαι να είναι καλό. Και πιστεύω ότι θα είναι και καλό σε βάθος χρόνου. Αλλά στο κάτω-κάτω ένας προπονητής δεν μπορεί να δουλεύει με έτοιμα εργαλεία. Πρέπει να φτιάξει κιόλας. Ναι. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι σε βάθος χρόνου ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να παίρνει και από τα εξτρέμ του κάτι παραπάνω από ό,τι έπαιρνε πέρσι, που ήταν το απόλυτο τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν πήρε τίποτα πέρσι τα εξτρέμ. Πώς έρνει πεντάρες και τεσσάρες και εξάρες. Ρε φίλε, ο Πέλκας με τον Μπρίβιτς και τα Μπάκτο, ο Μάτρος με τον Βιερίνη, αυτά ήταν. Ούτε ο Μάκ ήταν καλός πέρσι και ο Κάμπος ήταν αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ένας φιλότιμος 6-7 εκεί, ρε παιδί μου. Ο Ενρίκη και ο Ράρντι είναι λίγο διαφορετικοί. Όπως καταλαβαίνεις, μπορεί να μην πιάσουν το 6, να πιάσουν το 4 και να σε σπάσουν τα νεύρα. Ψάχνω τον τρόπο να βρω πώς θα μείνουν και οι δύο, όπως περιγράφω στον Μπάκ. Δεν το βρίσκω ακόμα τον τρόπο. Αυτό που πιστεύω εγώ, Δημήτρη, και το πιστεύω ακράδαντα, απλά δεν πρόκειται να γίνει, είναι ότι η καλύτερη αλλαγή για τον Κάμπος θα ήταν η μεταφορά του Βιερίνη εκεί πέρα. Για πολλούς λόγους. Τελείωσε αυτό. Το ξέρω. Αλλά έχει και τακτική συνείδηση και αμυντικά είναι καλός, διότι έχει παίξει τη θέση από πίσω, αλλά δεν το θέλει ο Λουτσέσκου. Επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον τώρα εκεί πέρα. Έχει μια προετοιμασία ολόκληρη και περιμένω με πάρα πολύ ενδιαφέρον τον Μουλέν, αν παίξει ποτέ αυτό το παιδί. Γιατί μας είχατε πει τόσο καλά λόγια και είχαμε δει και καλά, καλά λόγια. Για το Pitbull, ρε φίλε. Καλά λόγια, εντάξει. Για το Pitbull. Ένας καλός ποδοσφαιριστής. Α, τον πάω το μου λένε. Το Pitbull. Το Pitbull. Είναι λίγο πράγμα να έχεις ένα καλό ποδοσφαιριστή, ένα ενεργό. Το λες έτσι πολύ ελαφρά την καρδιά. Είναι λίγο πράγμα να έχεις. Δεν ξέρω τι θα περιμένω. Αυτό σου λέω, δεν ενθουσιάζομαι. Λες να δούμε και το Λεβέκ μαζί. Λογικά στο πρώτο φιλικό λογικά. Θα στραμπουλήξει κανένα νύχι και θα το χάσουμε πάλι για κανένα εξάμεινο. Τέλος πάντων. Να είναι καλά το παλιό. Έγινε. Ωραία, Αποστόλη. Φιλιά στα περήφανα Midlands της Μεγάλης Βρετανίας. Πάμε, προχωράμε. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Είμαι ο Παοκτής, Ανδρέας από τον Μπρόνξ. Ανδρέας από τον Μπρόνξ, ο πατός του ΠΑΟ. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον Δημήτρη, τον κύριο Τζομπατζόβου, γιατί δεν ο ΠΑΟ έκανε καμιά κρίση να έπαιρνε το Χρυσόδουλο. Όχι. Όχι. Δεν ήθελε να έρθει αυτός, δεν το θέλουμε εμείς. Δεν υπάρχει επαφή. Δεν μπορούσε να υπάρχει επαφή. Δεν είσαι ακριβώς ο ορισμός του βλέπεις μπάλα, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί δεν κάνανε κρούση στο Χρυσόδουλο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για πολλούς λόγους. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν κάνανε καθόλου, δεν θέλανε. Αυτός ο Πούτιν. Ο Πούτιν πώς τον είπες αυτό. Ο Πούτιν θα έρθει τώρα. Πού παίζει στη Ρωσία. Ο Πούκι πού παίζει. Έπαιζε στη Δανία. Στην Brøndby. Τώρα παίζει στην Εθνική. Στο Παγκόσμιο τώρα. Όχι, δεν είναι Δανός. Παίζει, αλλά δεν είναι Δανός, είναι Φιλανδός. Έπαιζε στη Δανία, είναι Φιλανδός όμως. Ω, είναι Φιλανδός. Σουόμι, που λένε οι Αμερικάνοι. Σουόμι.
Ναι. Πάντως η αίσθηση που έχω για τον Μπούκι, φίλε, ότι είναι μια παιχτάρα που τους περνάει όλους και βάζει 8 γκολ. Όχι, όχι, όχι. Τι όχι. Όχι, δεν τι είναι. Τι εθνική ελπίδα έπαιζε, άκουσα τον κύριο Τσατσαρό που έλεγε έπαιζε εθνική ελπίδα. Ναι, έχει παίξει 11 φορές στη Βραζιλία, ναι. Under 19. Εθνική ελπίδων κάθε χρόνο Βραζιλία παίζουν περίπου 200 άτομα. Περίπου. 4 θα φάει ο Άρης στη Χαριλάου. Αυτό. Ωραίο. 4 στη Χαριλάου, τέλος. Στη πάμε Χαριλάου. Στον επόμενο. Καλημέρα. Γιατί πάντως η ιστορία λέει ότι τελευταία φορά που έπαιξε ο ένας την έδρα του άλλου όταν γύρισα, 4 έφαγες εσύ, όχι εγώ. Κλείσε, κλείσε το ραδιόφωνο. Προκλητικό. Προκαλείς τώρα. Εγώ προκαλώ, αυτός με είπε θα φάω 4. Η ιστορία, ρε φίλε. Κλείσε το ραδιόφωνο, φίλε. Δεν είπε θα φας 4. Στη Χαριλάου θα τα φας. Ναι. Επίσης να δώσω συγχαρητήρια στη Βασιλεία και στο γραφείο τύπου της Βασιλείας. Το επίσημο site της Βασιλεία δεν κολλάει σε χαζομάρες ή οτιδήποτε άλλο και έγραψε την πραγματικότητα. Καλωσόρισαν την πέμπτη ομάδα της Ελλάδας σε τίτλους. Και είπανε ότι είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα μετά από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Άρη. Γράφει το επίσημο site της Βασιλείας. Αυτό βέβαια δεν το γράψανε οι συνάδελφοι. Το έβαλε το λαμπαουτάρις, δεν πειράζει. Έχεις να γράψεις που λες να γυρίζεις και τον ΠΑΟΚ. Για να γεμίζεις. Καλημέρα στον επόμενο. Μάλλον είναι σουπεράς κι αυτός για τα πρωταθλήματα του Άρη. Δεν δε λέει, τότε με τα SS το πήρατε. Το 32 και το 46. Ναι. Δεν μετράει. Στην καρδιά του εμφυλίου, ρε φίλε, σου λέει οι Έλληνες σφαζόταν μεταξύ τους. Και, εσύ και τώρα σφάζονται οι Έλληνες. Και εσείς θέλετε να μιλήσετε για Μουντιάλ. Σωστό, αυτό είναι. Αυτό, αυτό έχεις δίκιο, ναι. Είδα, θες, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, παράδειγμα, με τις πιπεριές. Α, θα έχουμε τώρα. Αρχίζουμε σιγά σιγά, θα λες αυτά που είπα. Σε ένα χρόνο θα λες τα έλεγα. Να τη γραμμή, πελάτης, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, λίγο πιο δυνατά αν μπορείς. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι, μ' ακούτε. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Ποιος το έλεγε αυτό το ναι, μ' ακούτε. Όνομα είναι Λάζαρος και ομάδα που υποστηρίζει είναι ΠΑΟΚ. Λάζαρος, οπαδός του ΠΑΟΚ, ακούμε Λάζαρε. Καλημέρα. Κάτι είπατε πριν, ποιος παίκτης κρατούσε το πουλάκι στο χέρι. Ναι, αλλά είναι μόνο για διαγωνισμό, μόνο στην εσεμιέρα, μόνο σε μεσικά. Γιατί αν το πεις στον αέρα πάει, τελείωσε. Ναι. Αν θες στείλε SMS, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, τον παίκτη με το πουλάκι στο χέρι, αποστολή στο 54526. Α, ωραία, ευχαριστώ. Να, η Μαρία το βρήκε, λέει το πουλάκι. Το πουλάκι τσίου. Καλημέρα, όχι, κάνεις λάθος, Μαρία. Μαρία, sorry, τώρα το είδα, κάνεις λάθος, δεν είναι αυτός ο παίκτης. Ναι, παιδιά, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έχουμε και αλλαγή ηχολήπτη, Χρήστος Κιώσης ήρθε, αξίριστο σήμερα, θα φάει παρατήρηση. Ναι, καλημέρα. Τι αξίριστος. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Στέλιος, ο παθός του ΠΑΟΚ, σε ακούμε Στέλιο. Ναι. Για σένα έχω δύο ερωτήσεις. Για σένα. Για μένα δύο ερωτήσεις. Ναι, Στέλιο. Ναι, επειδή είσαι γνώστης να πούμε, ξέρεις πόσα πρωταθλήματα έχει η Manchester City. Η City. Ναι. Δεν πρέπει να είναι πάνω από... είχε πάρει ένα το 67 και αποκλείστηκε από τους Τούρκους, από την Γαλατασαράη στην Ευρώπη. Έχει. Πρέπει να έχει, αν δεν κάνω λάθος, 4. Δεν μου λες, η Huddersfield πόσα έχει, ρε. Η Huddersfield, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ξέρεις πόσα έχει η Sunderland. Δεν ξέρω, όχι. Η Tottenham. Η Tottenham πρέπει να έχει, η Tottenham έχει το double, το 80, όχι, το double δεν έχει, κύπελο έχει. Είναι και το περίφημο, όταν η χρονιά λήγει σε ένα. Μάρια, άμα βάλεις Wikipedia, ναι. Γιατί και εγώ δεν τα ξέρω αυτά να πούμε, αλλά τώρα... Τα έχω διαβάσει, δεν μπορώ να θυμηθώ απ' έξω τώρα η Huddersfield, ας πούμε, και η Preston North End έχει. Και με είχε πελάτη για 10 χρόνια το δεκαετίο του 50, τη United, αλλά εντάξει... Okay. Πρόσεξε με λίγο, Μάρι, επειδή και εγώ απ' έξω δεν τα ξέρω να πούμε, δεν θέλω να κάνω τον έξω, αλλά η ουσία λέει... Όχι, δεν κάνεις, μια χαρά, εσύ δεν... Ναι. Η ουσία λέει το εξής, ότι η Sunderland, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πιο πολλά πρωταθλήματα από την Tottenham. Και ωραία. Επίσης η Huddersfield. Γιατί εγώ το αμφισβήτησα. Πολλά πρωταθλήματα από τη Manchester City. Ναι, γιατί εγώ το αμφισβήτησα, είπα κάτι, μη χειρότερα. Όχι, δεν είναι, επειδή μιλάω με σένα, επειδή είσαι γνώσης του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Ναι, γιατί εγώ είπα κάτι για την Sunderland και όχι, την... Όχι, αγόρι, είπα ότι είπες κάτι. Μαζί μιλάμε τώρα. Α, και λέμε να πούμε, ωραία, για ιστορία, τίτλους... Σωστό, και μπράβο, ωραίος, δεν έχω, σωστό, ωραία. Εντάξει. Ναι. Τώρα δηλαδή, άμα πας να πούμε εσύ στο Λονδίνο και πεις ότι ξέρεις κάτι, τι είσαι Tottenham. Ναι. Ποια τότε να είμαι, εσύ, Huddersfield να πω. Σωστό. Ποια... Μα εμένα μου είσαι επιγνώρισε Άγγλο, οπαδό. Τα... Ναι. Βρε, εγώ γνώρισα τις Preston North End. Και μου λέει, υποστηρίζεις την ομάδα που επί 10 χρόνια της κάναμε πλάκα, της United, δεκαετία 50, που είχε ομαδάρα η Preston North End. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Ποια United, ρε. Δεν παρακαλώ. Δεν καλά, εντάξει, ωραία. Και είπα κάτι, μια σεμνή και ταπεινή ομάδα. Δεν είπα για κάτι να πούμε, ο παδός που είναι ασανσέρ σαν τον Πανσεραϊκό και τη δόξα δράμα. Ενώ άμα πας στην Αθήνα και πεις τι ομάδα είσαι και πει πάω, θα πει αυτός με τα δύο πρωταθλήματα, ενώ έχει 47 ο άλλος. Κατάλαβες τι ώρες είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μια ζωή κάτω από τον Άρη, φίλε, δεν πειράζει.
να το συνηθίσεις. Τώρα δεν κατάλαβα. Να, ψηφία, από την αρχή ήταν ρε φίλε, θα το πει, θα το πάει εκεί. Όχι, ο τύπος ο οποίος λέει ότι συγκρίνεται με τον Ολυμπιακό που έχει 47 και αυτός έχει 2, ναι. Λες ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Ναι. Ενώ αν είναι ο Άρης ναι. που έχει 3, ναι. δεν λες. Ναι. Ή Manchester City και τα λοιπά. Συγκρίνει αυτόν που έχει 47 με το 2 και αυτόν που είναι το 2 με το 3 λέει ότι είναι ασανσέρ. Έγινε φίλε. Εντάξει, καθένα κρίνεται. Η Βασιλεία όμως έγραψε ότι είσαι από κάτω. Ναι. Ναι, από κάτω είναι. Γράψτε εσείς, πείτε τα μεταξύ σας. Ναι. Μια χαρά. Η αλήθεια δεν αλλάζει ποτέ. Ναι. Όση προπαγάνδα και αν υπάρξει. Μιχαήλ δεν είναι αυτός ο παίκτης. Δεν είναι αυτός. Και προηγουμένως η Μαρία αυτόν έγραψε. Αλέξανδρα, καλημέρα. Μαρία, το βρήκες τώρα. Κανονικά μπαίνει στην κλήρωση. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Και τους χαιρετισμούς μου στον Πανσεραϊκό, μια που τον ανέφερε. Ναι. Που και... επιστρέφει στη Γάμα Εθνική. Έχουν, ναι. Δεν είναι ο αμυγδαλής στην ΚΕΔ πλέον. Τι να κάνουμε, είναι ένα θέμα αυτό. Καλημέρα. Κατανοώ την ανάγκη της εκπομπής για νούμερα ακροαματικότητας που οδηγούν στην ίντρικα για τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Απλά αλλιώς, να σημειώσω το εξής. Αλλιώς ότι... θα ακούγαμε ΠΑΟΚ 24 κανένα πεντάωρο. Λέει ο 183, σε λατρεύω. Η εκπομπή απλά δεν έχει ανάγκη για νούμερα γιατί είναι η πρώτη στο είδος της. Τα έχει, σωστό. Άκουσες νούμερα και μπήκες, ε. Γιατί δίνεσαι γατούλα κάθε μέρα. Α, μάλιστα. Άρα ο μπαμπάς σου είναι γάτος. Έτσι είναι η γάτη. Θέλω να κάνει την κλήρωση. Ποιος. Η Μαμάρθα. Ναι. Παραπέντε είναι ακόμα. Η μαμά. Στο Τωρίνο για τα ιατρικά στη Γιουβέντους ο Τσάν. David Beckham τι τελικό βλέπει. Αγγλία. Αγγλία, Αργεντινή. Αργεντινή. Γεια σου, ρε David, παικτούρα. Μόνο αυτό. Τι, ο Τσάν από την Λίβερπουλ φεύγει, ο παικταράς, ο βελτιωμένος Τζιόλης. Η βελτιωμένη εκδοχή του Τζιόλη. Θέλεις και πρωτάθλημα, πανά θεμάσαι. Με τον Τζάν και, τον... και ο Άρης έχει τον Ιντζόγλου το λευτέρι. Ο Φεκίρ δεν έκλεισε στη Λίβερπουλ, ε. Μαριέ, ναι. Είδες τι άλμα έχει ο Ρονάλντο. Στον πανηγυρισμό. Στο πανηγυρισμό. Φίλε, είδες που πηδάει. Το είδα, ναι, έχει πολύ άλμα, έχει πολύ, ναι. Συγγνώμη, είδες που πηδάει. Ναι, το είδα, Σέργιο, το είδα. Ναι, μπασκετμπολίστας το έχει αυτό το άρμα. Το είδα, εντάξει. Ναι. Και άλλη μωρέ, εντάξει. Είπα προηγουμένως το πρωί Χρυσάνθη για τον Μανουέλ Ντακώστα, που ήταν στον Ολυμπιακό, του Μαρό, που τον χάνει στο μαρκάρισμα. Και ο Ντακώστα, απίστευτο άλμα. Απίστευτο άλμα. 24/7, 8:30, ΠΑΟΚ Βασιλεία. 1η Αυγούστου στις 9, 9 η ώρα, Βασιλεία ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά. Τι, τοπική ή εκεί. 24 Ιουλίου, τι ώρα. 8:30. Αυτό και είναι εδώ, Ελλάδα. Το ΠΑΟΚ γράφει ώρες Ελλάδας. Τι μέρα πέφτει. Ναι. Τρίτη. Ωραία. Και μετά το επαναληπτικός. 1η Αυγούστου. Τι μέρα, Τρίτη πάλι. Τετάρτη είναι 1η Αυγούστου. Ωραία. Ναι. 25 Ιουλίου, αντιλαμβάνεστε γιατί έγινε το ΠΑΟΚ Βασιλεία 24. 25 Ιουλίου, ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας της Original φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Κλαίω. Στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλαίω, ρε. Αυγούστου, Τετάρτη, ναι. Κλαίω, σε λέω. Γι' αυτό είπαμε στην UEFA και πήγε το μάτς του ΠΑΟΚ στις 24. Τρίτη. Καλημέρα, περιμένει γραμμή. Την καλημέρα να έχει η Τρόικα. Αγαπημένος κύριος Βασίλης, κύριε Βασίλη, λίγο πιο δυνατά παρακαλούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ακούω πεντακάθαρα. Ναι, το θέμα σας ακούει και εσένα ο ακροατής και εμείς, γεια. Γεια. Ναι, με ακούτε. Γεια. Ναι. Λέει να τα μιλήσουμε λίγο θεσσαλονίκη. Για τον κύριο Αργύρη που πήρε τηλέφωνο χθες για τον κύριο Κώστα. Ναι. Okay. Όχι, σήμερα τώρα πήρε ο κύριος Αργύριος. Ναι, ο οποίος διαβάζει και Die Welt. Ξέρεις τώρα τι έχει γίνει, ε? Οι Έλληνες διαβάζουν Die Welt και οι μεν του ΣΥΡΙΖΑ διαβάζουν Die Welt και οι δεξιοί διαβάζουν την άλλη. Πώς τη λένε, μωρέ, την. Η Die Welt είναι εφημερίδα. Ναι, είναι της μόδας τώρα. Το σατήριζε και ο τέτοιος νομίζω. Όχι, είναι οι Γερμανίες. Διαβάζουν γερμανικές εφημερίδες, ναι. Διαβάζουν ελληνικές, δεν διαβάζουν. Διαβάζουν γερμανικές. Η αντιπαράθεση ήταν χθες τα ξημερώματα η δική μου με τον κύριο Κώστα. Ξημερώματα. Κύριε Βασίλη, εσείς είστε φίλαθλος του Ηρακλέους, έτσι. Ναι. Για να ξαναθυμίσουμε στους φιλάθλους, διότι εξεπλάγει που αφήνανε πράγματα τα οποία γίνανε και ήταν ουσιώδη. Πρώτον, οι αγώνες ήταν αγώνας Κυπέλλου ΠΑΟΚ Ερακλέως. Και Ερακλέως ΠΑΟΚ και οι δύο ετελέστησαν στο Κωνσταντζόγλιο. Ετελέστησαν. Ναι. Επειδή γινόταν έργα στην Τούμπα. Σωστό. Και τα δύο τα μάτσα κέρδισε ο Ερακλής με 1-0. Μπράβο. 1-0 και 0-1. Ναι. Το μάτς το οποίο διετείνονται και έγινε η σύλληψη. Ναι. Ενός υπαλλήλου του ημνής του Περσινίδη και της κυρίας, ναι. Αποουσίαζε ο Περσινίδης, δεν ήταν εκεί. Η οποία ήταν η γραμματέας του, ναι. Παντελάκη, έτσι.
Προτεραίος και δευτεραίος του Περσινίδη γραμματεύς. Χαμπάρι δεν έχω. Λοιπόν. Μεγάλο, μπέκα σκάνδαλο τώρα, μεγάλη απάτη. Ανοίξουμε τον Ηρακλή. Άστο. Φυσικά. Ναι. Από εδώ και πέρα αρχίζει η απάτη. Ναι. Η σύλληψη έγινε Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Ο Ηρακλής έπαιζε με την Καστοριά. Ναι. Τελικό. Με την οποία. Όχι. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, συγγνώμη. Ναι, τι είπα. Ναι, το πρωτάθλημα. Ναι, sorry, sorry. 5-0 στο Καπιταζόγλιο. Ναι. Άσε το 2-5 τι έγινε την άλλη εβδομάδα. Ναι, εκείνο είναι άστο. Αυτά τα έκριναν οι φίλαθλοι. Ναι, τα ξέρει ο Καραπατής. Η σύλληψη έγινε. Όσο ζει ο Καραπατής ο Κώστας, να είναι καλά ο άνθρωπος να βγει να μιλήσει. Όσο ζει. Η σύλληψη έγινε. Ναι. Ενώ δεν έπρεπε να συλληφθεί ο Περσινίδης, έπρεπε να συλληφθούν οι δύο. Ναι. Για τη δωροδική ενός ποδοσφαιριστού που ήταν τιμωρημένος και δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι. Μπράβο. Πήγε υπόθεση στην Αθήνα, ανοίξτε τον ΚΑΠ. Δεν μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Η τιμωρία για δωροδοκία, εφόσον έχεις καταδικαστεί, το μείον 10 βαθμούς. Ποιον ΚΑΠ? Ο ΚΑΠ αλλάζει κάθε καλοκαίρι. Ο ΚΑΠ εκεί που έπαιζαν. Τότε, την ίδια υπάρχει. Χρονιά. Δεν ήταν μείον 10 βαθμούς. Ναι, δεν υπάρχει τώρα να τον βρούμε πουθενά. Ναι. Με το μείον 10 βαθμούς ο Ηρακλής είχε 35 και θα πήγαινε στους 25. Ο Απόλλων Αθηνών του Αλαμάνου. Μπράβο. Του Δέδα και Παπαναστασίου που ήταν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Παπαναστασίου. Ήταν απολυνιστές. Την υπόθεση την έδιωξαν από, από την δικαιοδοσία της ΕΠΟ και την έστειλαν στον κύριο Ρουμπί, ο οποίος σε ρίστο εμπαράδο εσυγχωρέθηκε πέρυσι. Α, δεν το ήξερα αυτό. Εκεί με 2-1 έριξε τον Ηρακλή γιατί άλλαξε τον νόμο, ως γίνεται συνήθως. Έτσι. Η ευθύνη είναι όλη του Ηρακλέως, διότι ουδέποτε, ούτε το 80, διότι τον Ηρακλή δεν το θέλαν το 80, ήταν η πρώτη χρονιά που γινόταν η ΠΑΕ. Ναι. Τους είχε πάρει όλους τους παίκτες και από τη Δράμα, τους Νοτιοελλαδίτες και από τον Πυριακό. Σε τιμώρησα γιατί πήγες πήρες 1-1 και μου κόψε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εκεί εντάξει πήρες 1-1, ήταν μια ιστορία, ήμουν στο μάτς για 4-0. Και όταν, 4-0. Όταν έγινε το 1-0, ναι. Έγινε το 1-2, ο Χατζημπαναγής ήταν στον πάγκο και θύμωσε ο Καραπατής και τον σήκωσε. Από τη μεριά τη σειρά 1 άργησε όλη την ομάδα και έκανε την πάσα στον Καλαμπάκα και μπήκε το 1-1. Μάλιστα. Μπράβο. Έδωσε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Και δεν είναι στο λέω, όχι. Το πρωτάθλημα χρήστηκε. Άλλαξαν τον νόμο. Δεν λες τότε όμως ότι άλλαξαν τον νόμο. Δεν λες ότι τότε άλλαξε τον νόμο. Άλλαξε τον νόμο για να παίξουμε μπαράζ στη μέση της χρονιάς. Φυσικά και άλλαξαν τον νόμο. Γιατί ήταν πρωταθλητής ο Άρης κανονικά. Αυτά έπρεπε. Ναι, κανονικά ήταν αυτά, αυτά κύριε Βασίλη μου. Πολύ καλύτερη ομάδα. Αυτά αλλά κύριε Βασίλη μου, είναι... οι συνάδελφοι που λένε ότι κλέβουμε πρωταθλήματα στον ΠΑΟΚ δεν τα λένε. Ότι κλέψαν πρωτάθλημα από τον Άρη. Οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης έπρεπε να ομονοήσουνε. Τι να κάνουνε? Να ομονοήσουνε. Το μόνο που μπορεί να κάνουν είναι να ομολογήσουν. Και την Καλαμαριά και έπειτα και το Μακεδονικό. Και τον Αγροτικό Αστέρα, επειδή βρίσκονται μέσα στο. Το Μακεδονικό ιστό. Τώρα πρέπει να αλλάξει το όνομά του Μακεδονικό, Μάρια. Έτσι. Όχι. Τι, μπορεί να παίζει ως Μακεδονικός? Φυσικά. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Φυσικά. Αφού δεν θέμα... είναι αλλητρωτική κίνηση. Άμπροστα, ένα Α. Α, Μακεδονικός. Γι' αυτό το θέμα, κοιτάξτε τι σημαίνει. Ναι. Υπάρχει ένα γραφείο πιστοποιήσεως, βρίσκεται στο Αλικάντε για την ονοματολογία. Α. Που ισχύει για όλη την Ευρώπη. Όποιος είχε κατοχυρώσει εκεί στο Αλικάντε, ναι, το όνομά του δεν αλλάζει. Προς συμφωνίας. Όπως είναι η Μακεδονικός Χαλβάς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ούτω καθεξής. Πώς δεν αλλάζει. Τώρα η επιτροπή που θα γίνει δεν αλλάζει. Η διεθνής οπαδή. Όχι, η διεθνής επιτροπή θα το αλλάζει δεν αν θέλει. Η διεθνής επιτροπή είναι Χρήστοφε στο Αλικάντε. Είναι όπως είναι τα προϊόντα που πας για στο ανάλογο γραφείο στις Βρυξέλλες. Μέχρι να νομοθετήσει κάποιος ότι είναι από πάνω. Ποιος θα νομοθετήσει? Μα η συμφωνία αυτό λέει. Ότι θα υπάρξει μια επιτροπή η οποία θα είναι από τις δύο πλευρές και θα έχει από πάνω έναν τσολιά ξένο ο οποίος θα λέει αυτό, τελικά αυτό θα γίνεται. Αυτό χρήσατε, ναι, είναι για αυτά που θα συμβούν από εδώ και πέρα εφόσον κυρωθούν. Εφόσον κυρωθούν και από τα δύο κοινοβούλια. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Η απόφαση. Αυτό που λέτε είναι τότε σωστό. Τότε θα υπάρξει αυτή η διακρατική επιτροπή. Σωστά. Μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδος. Σωστά. Έγινε. Κύριε Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Υπέροχη παρουσία και σήμερα. Σωστός ο κύριος Βασίλης και γνώστης ο κύριος Βασίλης. Ωραίος, πολύ ωραίος. Πάμε διαγωνισμούς. Πάρα πολύ ωραίος. Δώσε να πω εγώ τέτοιο. Να δώσουμε τους νικητές. Μας προσφέρει το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών στη Γεωργίου Πατρίου 25 πρώην Ανθέων με new entry, ονειρικά τορτελίνια με τυριά και μανιτάρια. Ονειρικά πραγματικά. Δοκιμάστε τα στο πιπερών. Τηλεφωνική επικοινωνία 2310-868-868. Κοντά μας είναι και το Happy End. Δώστε λίγη προσοχή και οι κυρίες και οι κύριοι.
με το Happy End, το οποίο είναι φυτικό συμπλήρωμα διατροφής. Μάλιστα. Το νέο καινοτόμο προϊόν από φυτικά δραστικά συστατικά που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες το πρόβλημα εκατομμυρίων ανδρών, προσφέροντάς τους μια ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση. Ωραία. Ενεργεί 2 ώρες μετά την κατάποση και έχει διάρκεια. Αφού το πιείτε δηλαδή. Ναι. Ναι. Και έχει διάρκεια έως 16 ώρες. Πόσο? 16 ώρες. 16? Ναι. Άρα, 16 ώρες, φίλε. Το πίνεις δηλαδή, το πίνεις το πρωί και είσαι έτοιμος για το βράδυ δηλαδή. Ωραία. Βολεύει αυτό. Ναι, ναι. Εννοείται. Ωραία. Θέλει κάποιες συνθήκες προσοχή το πώς το παίρνεις με νερό. Με νερό. Είναι κάποιες πιο ιδανικές μέσα στον. Καλά, γράφει. Γράφει. Ναι, τα γράφει όλα τα πάντα μέσα. Ναι. Ενισχύει την στήση, αυξάνει την τεστοστερόνη, δρά απευθείας στα κέντρα διέγερσης του ανδρικού οργανισμού και περιέχει φυτικά συστατικά που ενισχύουν τη σεξουαλική επιθυμία. Το βρίσκεις με τον πλέον διακριτικό και ανώνυμο τρόπο, ναι, μέσω του site www.happyend.gr. Ωραία. Το happy happy με i, με γιώτα, έτσι παιδιά, με i, όχι με y, με i. Greeklish.gr, μπράβο, Greeklish. Και στο 2315-500.000, πανεύκολο. Εύκολο. 2315-500.000. 15, μην μπερδευτείτε, όχι 10, 2315-500.000. SOS, SOS, δεν πωλείται στα φαρμακεία. Σωστό. Έτσι, πάμε. Στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο? Αριστερά ή δεξιά? Σαλόνι και αριστερά. Πιο πάνω ή πιο κάτω? Πιο κάτω. Όπου και αν θέλεις να τοποθετήσεις τη νέα σου τηλεόραση για να απολαύσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, η εξειδικευμένη τεχνική της MediaMarkt θα αναλάβουν να τοποθετήσουν τη τηλεόραση στο σημείο που θα τους δείξεις. Με λίγα λόγια, ξενιάζεις τη MediaMarkt γιατί θα βρεις τη συσκευή που θέλεις, στην τιμή που τη θέλεις και φυσικά θα έχεις και μεταφορά και εγκατάσταση από εξειδικευμένο συνεργείο. Για τηλεόραση, κάνε hat trick στη MediaMarkt. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, κύριε και όσοι μου. MediaMarkt. Και επειδή τώρα είναι η εποχή γάμων, βαφτίσεων και όλων των λοιπόν εκδηλώσεων, το κτήμα Γέρινο σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εγώ έκανα τη δική μου βάφτιση εκεί και περάσαμε όλοι, φαντάζομαι Μάρια, πάρα πολύ ωραία. Με πολύ ωραίο φαγητό, με πολύ ωραίο χώρο. Λες, ναι. Της Μαρίας, ναι, της μικρής. Θα έχω να το λέω. Πολύ ωραίος χώρος, πολύ ωραίο φαγητό και για τα παιδάκια αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Πραγματική όαση. Έχει τον καζόν και την παιδική χαρά να παίζουν, να ξενιάζεις, να μην έχεις το θέμα. Α, θα πέσει από το σκαλοπάτι. Α, πρόσεξε. Αν είχαμε μία μπάλα, εγώ δεν θα έφευγα. Αν είχαμε, θα έχουμε και μπάλα. Μια μπαλίτσα. Στο πέμπτο παιδί. Αυτό. Λοιπόν, 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου, 5:35-25 το τηλέφωνο και προσέξτε. Στο κτήμα Γέρινο, βεβαίως, υπάρχει διαμαντής catering. Αλλά ο διαμαντής catering μπορεί να βγαίνει και έξω από το κτήμα Γέρινο και να έρχεται σε όλες τις εκδηλώσεις σας και να σας τροφοδοτεί από 20 άτομα πάρτι μέχρι 3.000 άτομα να τροφοδοτήσει με τα φοβερά και τα καταπληκτικά φαγητά, τραπεζοκαθίσματα. Αν χρειαστείτε, είναι χειμώνας δηλαδή, όχι τώρα, θέρμανση, ηχητική κάλυψη, φωτισμό, τα πάντα όλα με διαμαντής catering, τηλέφωνο 530-525. Οι κουμπάροι θα παίζουνε? Το τρίο κουμπάρι θα παίζουν και εγώ θα τραγουδήσω. Το τρίο κουμπάρι είναι σε δράση συνέχεια και μπορείτε να τους καλείτε. Παιδιά είναι καταπληκτικοί τα παιδιά. Ειλικρινά. Αν θέλετε και τρίο κουμπάρι, μπορείτε να πάρετε να με ενημερώσετε ποιοι θέλετε μουσική στο γάμο ή στη βάφτισή σας και θα σας κανονίσω. Σε και μια έξτρα, σε μια εκδήλωση και χειρικά. Έξτρα με τρίο κουμπάρι στους Παοξίδες θα πηγαίνει να τραγουδήσει ο Τσατσαρός, στους Αριανούς θα πηγαίνω εγώ. Άρα έξτρα μπόνους, δωρεάν εμείς θα έρθουμε. Και εδώ άτυχη η Αριανή. Event. Και σε αυτό άτυχε. Η αλήθεια είναι ότι και στα δύο πρέπει να τραγουδήσει το Τσαρός. Λοιπόν, να δώσουμε τους νικητές γυαλιά Opticon Express. Η απάντηση σωστή είναι φυσικά Gerard Piqué που κρατούσε το πουλάκι του πριν τη σέντρα. Το έκανε 30 κοντινά ο σκηνοθέτης. Είχαμε και από 2-3 κυρίες σωστή απάντηση. Τάσος Αλεξιάδης είναι ο νικητής. Τελειώνει σε 7:22. Τάσος Αλεξιάδης καβατζώνει τα γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Πηγαίνουμε τώρα, γοργόνες και μάγκες. Το βλέπετε εσύ. Πολύ καλό. Μπήκε ο Αρουραίος μέσα στο ATM και έφαγε τα λεφτά. Σε θυμίζω εγώ. Αρουραίοι κλέφτες. Ειλικρινά το κατάλαβα. Ειλικρινά, νόμιζα κλέβω ότι είναι ληστεία. Λοιπόν, γοργόνες και μάγκες, πρεμιέρα απόψε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από τους τρεις στη Στρόικα για τη συμμετοχή, την τρελή. Κυρίως από άντρες, ενώ το βράδυ παίζει η Αργεντινή Κροατία. Είναι ξεκάθαρο ότι η Μαρία Κορινθίου και η Ζέτα Δούκα νίκησαν τον Μέση και τον Μόντριτς και λογικό είναι. Τον δίδυμο αδερφό της Κατερίνα Στάνου, τον Μέση. Οι νικητές για το Γοργόνες και Μάγκες. Φωτεινή Λάσκου. Με τέτοιο επίθετο φυσικά. Λάσκου,
θέατρο εννοείται. Αλέξανδρος Παμπόρης. Φωτεινή Λάσκου, Αλέξανδρος Παμπόρης. 9 και 4 επίσημη ώρα έναρξης, είναι πρεμιέρα, θα πέφτει ξύλο απόψη στο θέατρο Δάσους, εννοώ με την καλή έννοια, να πάτε λίγο πιο μπροστά, γιατί γίνεται χαμός και στα κτωτήρια και στην ειδική είσοδο των προσκλήσεων. Καλημερίζω λατρεμένη Ρίτα Σίσιου, μία από τις πιο κομψές κυρίες στην πόλη, από τις πιο σικάτες κυρίες στην πόλη, που μας στηρίζει και κάνει ό,τι μπορεί για τον πολιτισμό σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, από εμάς, τον Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν μαζί μας μέχρι πριν από 10 λεπτά και τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας τα τελευταία 10 λεπτά, να έχετε μία bloody rocking day. Πάω εγώ να φέρω τα καλούδια από τον Μπέργκλερ για να ντερλικώσει ο Χρήστος ο Κιώσης. Ετοιμάσου, δεν πιστεύω να έχεις φάει τελευταίες 5 ώρες. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου να λιποθυμήσεις. Μπέργκλερ. Ετοιμάσου να καταλάβεις πραγματικό μπέργκερ. Αμερικανιά ατελείωτη με βάση την καλαμαριάν, σε λέω. Πάμε.